Σχεδόν 2 χρόνια τώρα, ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με το θανατηφόρο ιό του COVID-19. Μια ασθένεια που έχει αλλάξει άρδιν την καθημερινότητά μας, έχει επηρεάσει τη λειτουργία σχεδόν κάθε δομής της κοινωνίας μας, έχει γονατίσει το σύστημα υγείας, το κυριότερο δε απειλεί τη ζωή τη δική μας, το συγκερό μας και όλο το συνανθρώπο μας. Σε αυτό το διάστημα, και παρά τους αγώνες του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού, περισσότεροι από 5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας σε όλο τον κόσμο έχουν χάσει τη ζωή τους. Στη χώρα μας, δε, ειδικά η πανδημία έχει πάρει από κοντά μας περισσότερους από 17.000 συνανθρώπους μας. Όσος είναι δηλαδή ο πληθυσμός μιας επαρχιακής πόλης. Τους τελευταίους 10 μήνες όμως μπορούμε να πούμε ότι παλεύουμε τον κορονοϊό επίσης φόρης, αξιοποιώντας το πιο σημαντικό δώρο της επιστήμης που είναι το εμβόλιο. Ένα δώρο που εδώ και περισσότερο από 2 αιώνες στέκεται στο πλάι της ανθρωπότητας και που μας έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ασθένειες που τα προηγούμενα χρόνια απειλούσαν τις ζωές μας, αλλά τώρα έχουν εξαλειφθεί και είναι απλές αναφορές στη βιβλιογραφία. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται σήμερα, δεν αξιοποιούμε στο έπακρο τα ωφέλη του εμβολίου εναντίον του COVID-19. Όχι γιατί το εμβόλιο δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά γιατί παρά τις διαβεβαιώσεις και παρά τα εμφανή αποτελέσματά του, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Ο βασικός λόγος είναι ότι φοβούνται και τον φόβο αυτό τον ενισχύει δυστυχώς η διάχυτη παραπληροφόρηση. Ο απόλυτα φυσιολογικός προβληματισμός που μπορεί να προκύψει για κάθε νέο φάρμακο και για κάθε νέο εμβόλιο, ακόμη και αν τα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν με τον πλέον περίπτερο τρόπο πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, εντούτοις ενισχύεται σε αυτή την περίπτωση και μετατρέπεται σε φόβο από ανακριβής έως εξαιρετής πληροφορίας. Ακόμη όμως, είναι θλιβερό, η παραπληροφόρηση αυτή να τροφοδοτείται και από συναδέλφους γιατρούς και υγειονομικούς, οι οποίοι με τις απόψεις τους παρασύρουν τους συνανθρώπους μας με ολέθρια για αυτούς αποτελέσματα. Εμείς, ως Ιατρικός Σύλλογος, έχουμε από την πρώτη στιγμή καλέσει το ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και τους συμπολίτες μας να εμπιστευτούν την επιστήμη και να εμβολιαστούν. Με αίσθημα ευθύνη, σήμερα διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με τη συνδρομή της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ώστε οι εξαίρετοι καλεσμένοι μας να απαντήσουν σε κάθε φόβο και κάθε προβληματισμό που μπορεί να έχει ο κάθε συμπολίτης μας για τον εμβολιασμό. Απόψε είναι μαζί μας ο Στέλιος Ολουκίδης, καθηγητής της Πνευμονολογίας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Πνευμονολογικής Εταιρείας, και ο κύριος Δημήτρης Καφετζής, καθηγητής της Παιδιατρικής και λοιμοξιολόγος. Πιστεύω ότι με τις τοποθετήσεις τους και από τις απαιτήσεις που θα δώσουν στις ερωτήσεις που θα υπάρξουν, θα προκύψει ένα ακόμη πιο ξεκάθαρο τοπίο γύρω από τους εμβολιασμούς. Πριν όσο τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας καλέσω όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη σωστή πληροφόρηση των συνανθρώπων μας, ώστε πολύ σύντομα να πάψουμε να θερμούμε θύματα και να επιστρέψουμε ζωή μας στην κανονικότητα. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μικελίνης, ο οποίος προσφαρήθηκε για το Δημοτικό Θέατρο και όλες τις διευκολύνσεις για την επιτυχή έκφραση αυτής της εκδήλωσης. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τον συντοπίτη μας, ο οποίος πολύ θα ήθελα να βρίσκεται εδώ, αλλά οι λιμένες υποχρεώσεις δεν το επέτρεψαν, τον πρόεδρο της ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Τρίφωνα Θόδωρο, ο οποίος πάντοτε βρίσκεται στο πλευρό τέτοιων εκδηλώσεων και δεν έχει πάψει ποτέ να βοηθά και να προβάλλει το νησί μας. Θα ήθελα τώρα, ευχαριστώ πολύ από την πλευρά μας, θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Δήμαρχο Μικελίνης, τον κύριο Κίκηλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Νιώθουμε ότι θα θέλαμε να συντοξενήσουμε κάτω από άλλες κανονικές συνθήκες. Δυστυχώς όμως, η πανδημία μας κάνει φυλακτικούς. Θέλουμε να μας δώσετε την κατεύθυνση, τόσο σε εμάς, όσο και στους συμπολίτες μας, και για να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να πείσουμε και αυτούς τους ελάχιστους που έχουν μείνει ότι ο εμβολιασμός είναι πλέον το μόνο μέσο, το μοναδικό όπλο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, για να αγκαλιάσουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς και συναδέλφους.
Η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο Δήμος του Μυρίνης έβαλε πλάτη σε αυτή την πανδημία και βέβαια είναι καθήκον να το κάνει αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί είναι αυτό που αποσχολείται από την κοινωνία μας και αυτό που έχει γονατίσει η κοινωνία μας και έχει μεγάλες τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές επιπτώσεις. Η πλειοψηφία των συμβολικών μας και των συνδρομοκών μας έδειξαν και ατομική και κοινωνική ευθύνη. Όμως, δυστυχώς, κάποιοι που συνηθίζουν να τους λέω ξεχασμένους εξακολουθούν να έχουν τη δική τους άποψη, η οποία δυστυχώς αυτή δεν θα αλλάξει για λίγο όμως πιστεύω και για λίγο διάστημα, όμως έχουμε δυνατότητα διαμέσου αυτής της εκδήλωσης και διαμέσου της πειθούς και του λόγου του δικού σας να πείσετε και τον τελευταίο συμπολίτη μας ότι είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε και ότι έχουν πλέον ευθύνη όχι για τον εαυτό τους, αλλά για τις οικογένειές τους και για το κοινωνικό σύνολο. Δεν θα την πλατιάσω. Καλώς ήρθατε στο Δήμο Μυκηλίνης, καλώς ήρθατε στο νησί μας και είμαστε εδώ για να σας καλέσουμε σε μια επόμενη επίσκεψη με τη φιλοξενία την οποία έχουμε μάθει ως Μυκηλινοί να δίνουμε στους ξένους και ντόπιους επισκέπτες. Να είστε καλά. Παρακαλώ το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Καβούρη. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Εκλεκτή προσκεκλημένη, εκ μέρους του προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Μυκηλίνης, θα σας καλωσορίσουμε με ιδιαίτερη χαρά στη νησί μας. Η παρουσία σας εδώ αποτελεί μια εξαιρετική, μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που αφορούν στον εμβολιασμό κατά το COVID-19, προσπερνώντας τον φόβο και την παραπληροφόρηση στην εκκλητική μας περιοχή και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο έπειτα από τις πολλαπλές ανατροπές που έφερε το τέταρτο κύμα, μεγάλο κύμα της πανδημίας, σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς μας. Και ήδη ακουάζεται και η μετάλλαξη όμικρον, η οποία έχει προβληματίσει όλους. Αναμφίβολα, το μοναδικό νοσοκομείο του νησιού μας, χάρη του εξαιρετικού, έμψυχου, δυναμικού του, κατάφερε να διαχειριστεί την πανδημία. Αποκτήσαμε εμπειρίες, ανακαλύψαμε τις αδυναμίες μας, ενδύναμε τις δυνάμεις μας και με τη βοήθεια και συνεργασία όλων μας διαχειριζόμαστε την πανδημία και προσπαθούμε να εδραιώσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους κατοίκους του τόπου μας. Το να υπηρετείς τη ζωή μέσα από την υγεία αποτελεί ένα όραμα, αποτελεί μια αποστολή και μια αξία, στα οποία θα είμαστε αποσυμμένοι πάντα με τον αδιάκοπο αγώνα όλων των εργαζομένων μας για να δημιουργήσουμε την υγεία που θέλουμε, που αξίζουμε στον τόπο μας. Τελειώνοντας, θα ήταν παράληψη να μην συγχαρούμε τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Προβέτσερ και τα μέλη του ΔΣ για την πρωτοβουλία τους να πραγματοποιηθεί η σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία στην νησί μας και ευχόμαστε η σύντομη παραμονή σας να είναι ευχάριστη αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη για όλους μας. Να είστε καλά, γιατί μας ευχαριστούμε. Τον Πρόεδρο, παρακαλώ τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Βαλκάν. Τη δυσμότητα, κυρίες και κύριοι. Κύριοι καθηγητές, μας θυμάει η παρουσία σου στο νησί μας. Και μας θυμάει γιατί. Γιατί πιστεύω ότι από ένα έγκυτο επιστημονικό λόγο, όπως θα είναι δικό σας, θα συμβάλλετε και θα βοηθήσετε και σε εμάς να συμβάλλουμε να ξεπεράσει ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου, των ανεμβολίαστων, οι οποίοι δεν πιστεύουν ιδεολεκτικά, δεν είναι αντιεμβολιαστές οι άνθρωποι περισσότεροι. Ιδεολεκτικά άτομα τα οποία δεν πιστεύουν στον εμβολιασμό δεν πρόκειται ποτέ να πιστούν ότι θα εμβολιαστούν. Αυτή είναι η λάθη. Εμείς εδώ βιώνουμε όπως και τώρα την Ελλάδα που το ζω.
όταν μιλάω ή όταν πηγαίνω σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος είναι ότι ο κόσμος διακατέχεται από μια δυστυχώς, από ένα φόβο. Και σε αυτό φταίνε πολλά. Φταίει η μεθόδευση της ενημέρωσης, φταίει η τηλεόραση, φταίνε τα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το αποτέλεσμα είναι όμως να έχουμε ένα τεράστιο νούμερο αναγκολιέστων που στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ περισσότερο και είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Επομένως, πιστεύω ότι η σημερινή εκδήλωση και συγχαρητήρια να πείτε, κύριε Πρόεδρε, όπως βάλατε τα θέματα, διστακτικότητα, φοβία, αυτά είναι τα συναισθήματα. Αυτά τα συναισθήματα πρέπει να ξεπεράσουμε και πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή θα δώσουμε ένα μήνυμα ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Τα αγάπη πρέπει να γίνουν εμβόλια. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ευχαριστήσω θερμότατα τους οργανωτές και την τιμή που μας κάνανε να μας καλέσουν να σας μιλήσουμε σήμερα. Να ευχαριστήσω και όλους σας που ήρθατε και μας κάνετε αυτή τη μεγάλη τιμή να μην μας ακούσετε. Και φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα σας δώσουμε μερικά στοιχεία, το οποίο είναι απαραίτητο για να κατανοήσετε το πρόβλημα που είναι και να δείτε πως όλα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι φανταζόμαστε. Πρέπει εκεί να λέει. Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι εμβόλιο. Όταν λέμε εμβόλιο, τι εννοούμε. Εννοούμε ότι είναι ένα αντιγόνο. Τι θα πει αντιγόνο. Το αντιγόνο είναι μια πρωτεΐνη ή ένας πολυσαχαρίδης ή μια λίγο πρωτεΐνη και μπορεί να είναι φυσικό. Το πρόγραμμα από τη φύση έτοιμο δηλαδή, ή να είναι συνθετικό. Όπως είναι κάποιο εμβόλιο το οποίο είναι συνθετικό, το αντιγόνο. Σύμφωνα. Πόσα είδη εμβολίων υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αυτά τα λίγο που βλέπετε εδώ. Μπορεί να πάρουμε μια τοξίνη, να την κάνουμε άλλα τοξίνη. Δηλαδή να την αδρανοποιήσουμε και να τη χωρικούμε αυτή σε έναν άνθρωπο, ο οργανισμός μας την αναγνωρίζει σαν ξένη και αυτά τα σώματα εναντίον της. Σύμφωνα. Υπάρχει. Μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο, να πάρουμε ένα τεμαχίδιο του ιού ή ενός βακτηρίου και αυτό να χρησιμοποιήσουμε σαν αντιγόνο. Μπορούμε να πάρουμε όλο το κύτταρο, ολόκληρο τον ιό, να τον πάρουμε, να τον αναλογίσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σαν αντιγόνο. Μπορεί αυτό το ολοκυταρικό να είναι αδρανοποιημένο ή να είναι εξαστερημένο. Αδρανοποιημένο θα πει να μην μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να μην μπορεί να μας προκαλεί στρίμωση. Αντίθετα, το εξαστερημένο μπορεί και πολλαπλασιάζεται, αλλά δεν μπορεί να μας προκαλεί στρίμωση. Σύμφωνοι, υπάρχουν επίσης τα πολυσαχαριδικά που είναι από πολυσαχαρίδια φτιαγμένα. Συνήθως το παίρνουν από κομμάτια του περιβλήματος βακτηρίων, όχι των ιών. Μπορεί να είναι συνδεδεμένα. Τι θα πει συνδεδεμένο. Μπορεί ένα πολυσαχαριδικό εμβόλιο να διαπιστωθεί ότι δεν είναι τόσο πολύ αποτελεσματικό. Δεν εμπιστοποιεί πολύ καλά τον οργανισμό μας για να κάνει αντισώματα. Ενώ ξέρουμε ότι κάποια πρωτεΐνη συγκεκριμένη κάνει, ερεθίζει πολύ τον οργανισμό μας. Άρα παίρνουμε αυτόν τον πολυσαχαρίδη, τον παντρεύουμε, τον συνδεύουμε με την πρωτεΐνη αυτή και μαζί τα δυο προκαλούν μεγάλη ερεθιστοποίηση του οργανισμού μας και παραγωγή πολλών αντισωμάτων. Μπορεί να είναι πρωτεΐνικα σκέτα, αυτή η πρωτεΐνη μπορεί να πάρουμε από ένα κομμάτι ιού ή από σωματίδια που φτιάχνουμε συνθετικά που μοιάζουν με ιό. Και μπορεί να είναι ανασυνδυασμένο, δεν είναι ανασυνδυασμένο. Μπορεί να δώσουμε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, να μην το φτιάχνουμε ούτε να το παίρνουμε έτοιμο, αλλά να βάζουμε κάποια άλλα κύτταρα να το φτιάχνουμε εμάς. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να στείλουμε μια εντολή σε κύτταρα ενός εντόμου να αφήσει το έντομο αυτό να παράγει το αντιγόνο που θέλει. Αυτό όμως, αυτό είναι ανασυνδυασμένο. Το εμβόλιο αυτό λέγεται ανασυνδυασμένο. Ενώ τα εμβόλια του νουκλεϊνικού οξέως είναι και αυτά προκαλούν ανασυνδυασμό, αλλά το προκαλούν σε κύτταρα τα δικά μας. Δηλαδή δίνει εντολή στο δικό μας το κύτταρο να αρχίσει να φτιάχνει ένα αντιγόνο. Άρα λοιπόν βλέπετε ποια είναι η σειρά του πώς μπορούμε να φτιάξουμε εμβόλια. Όταν επανήλθηκε το πρώτο εμβόλιο. Το πρώτο εμβόλιο το ανακάλυψε αυτός εδώ ο κύριος Edward Jenner, περίπου 200 τόσα χρόνια πριν. Αυτός λοιπόν έκανε την εξής παρατήρηση. Κόσμος πουλήθηκε από εκείνη, πέθανε από ευλογιά. Πρόσεξε λοιπόν αυτός ότι αυτή η κυρία η οποία η δουλειά της είναι να δημιουργεί αγελάδες, δεν πώλησε ευλογιά.
Και διερωτήθηκε για ποιο λόγο. Επίσης, αυτή η κυρία, από το χέρι της που είχε μολυνθεί από ένα ιό που υπήρχε στο μαστό της Αγελάδας, μολύθηκε η ίδια, δεν νόσησε, μόλυνε και αυτό το μικρό, ο οποίος δεν νόσησε, και όταν αυτός ο μικρός κόλλησε ευλογιά από κάποιον άλλον, δεν αρρώστησε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κατάλαβε ότι αυτό το πράγμα είναι εμβόλιο και άρχισε να χορηγεί αυτό το υγρό το οποίο έπαιρνε από φυσανίδες της δόσης των Αγελάδων, αυτής της δόσης των Αγελάδων, τις συγκεκριμένες, με αποτέλεσμα αυτή να προστατεύει από την εμβολιά. Αυτό ήταν το πρώτο εμβόλιο που ανακαλύφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη νεότερη ιστορία τη δικιά μας. Δεν ξέρω την αρχή από τι είχαν κάνει ακριβώς. Αυτός ο κύριος, χάρη στην ανακάλυψή του αυτή, έγινε πίνακας. Πήρε βραβείο, πήρε και δεύτερο βραβείο, έγινε άγαλμα, έγινε και δεύτερο άγαλμα, έγινε και τρίτο άγαλμα, το σπίτι του έγινε μουσείο και όλα αυτά για ποιο λόγο γίνονται, για ποιος είναι ο στόχος του εμβολιασμού. Ο στόχος του εμβολιασμού είναι να παρουσιάσει το ακίνδυνο αντιγόνο οργανισμός μας, να το παρουσιάσουμε μάλλον στον οργανισμό μας αυτό το ακίνδυνο αντιγόνο, έτσι ώστε αφού παρουσιαστεί, ο οργανισμός μας να μάθει και να συνηθίσει να φτιάχνει αντισώματα εναντίον. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτό γίνεται χάρη σε αυτά τα δύο συστήματα. Στα β' κύτταρα και τα τ' κύτταρα του λεμφικού μας συστήματος. Θα έχετε ακούσει ίσως για λεμφοκύτταρα. Το αίμα μας έχει πολυμορφοπύρινα, έχει λεμφοκύτταρα και άλλα. Τα λεμφοκύτταρα μπορεί να είναι β', μπορεί να είναι και τ'. Αυτά λοιπόν είναι τα κύτταρα που φτιάχνουν τα αντισώματα ή τα ΤΑΦ κάνουν άλλη δουλειά που θα σας εξηγήσω λίγα πράγματα αργότερα. Εδώ βλέπετε λοιπόν έναν ιό, ας πούμε το συγκεκριμένο τον κόρονα ιό, ο οποίος έρχεται και μπαίνει, αφού ενωθεί με έναν υποδοχέα εδώ, μπαίνει μέσα στο κύτταρό μας. Όταν μπει μέσα στο κύτταρό μας, το RNA ή το DNA του, αν είναι DNA ιός, υπάρχουν DNA ή υπάρχουν RNA. Όταν είναι λοιπόν DNA ή RNA ιός, αυτός αναλαμβάνει τη λειτουργία του κυττάρου που θα μπει. Στο κυττάρο μας από δύο ιός κάνει ό,τι θέλει. Βάζει στην άκρη το δικό μας DNA και αρχίζει αυτός και δουλεύει το κυττάρο μας όπως ο ίδιος θέλει. Και τον κάνει, κάνει το κυττάρο μας να παράγει τις πρωτεΐνες και τις ουσίες που το ίδιο χρειάζεται για να πολλαπλασιαστεί. Άρα λοιπόν αρχίζει και πολλαπλασιάζεται εκεί μέσα και αφού γίνει πάρα πολλές χιλιάδες, δεκάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες ζύοι, τότε βγαίνουν αυτοί σιγά σιγά από τη μέσα και τότε αναγνωρίζονται από αυτά τα κύτταρά μας, τα οποία λέγονται, δεν το λέω τώρα εκεί, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Είναι παρουσιαστικά του αντιγόνου κύτταρα, τα οποία αφού επεξεργαστούν την ουσία αυτή, όλο το ιό δηλαδή, παίρνουν εκείνα τα σημεία του ιού που ενδιαφέρουν και μπορούν να φτιαχτούν αντισώματα εναντίον τους και αυτά τα παρουσιάζουν σε αυτό το κύτταρο εδώ, στο ΤΑΦ κύτταρο. Το ΤΑΦ κύτταρο δίνει αμέσως εντολή στα β' λεμφοκύτταρα να αρχίσουν να παράγουν αντισώματα και έτσι έχουμε αντισώματα, αλλά κάνουν ακόμα μια πιο σπουδαία δουλειά. Δίνουν εντολή στα ΤΑΦ κύλες κύτταρα, γιατί και τα ΤΑΦ κύτταρα δεν είναι ένα είδος, είναι πολλών ειδών ΤΑΦ κύτταρα. Τα ΤΑΦ κύτταρα, τα κύλες, παίρνουν εντολή από το αρχικό ΤΑΦ κύτταρο να αρχίσουν να σκοτώνουν κάθε κύτταρο δικό μας, το οποίο είναι γεμάτο με ιούς. Όποιο έχει ιούς μέσα, αναγνωρίζεται το κύτταρο αυτό και πάει και καταστρέφεται. Αυτός λοιπόν είναι ο μηχανισμός με τον οποίο φτιάχνουμε τα αντισώματα μας. Στη συνέχεια αυτό που συμβαίνει είναι ότι αρχίζουν και παράγονται τα θήτα και τα κύτταρα μνήμης. Πάμε αυτά τα κύτταρα τα οποία συνέχεια παράγονται για κάποιους μήνες, χρόνια ή εφόρους ζωής κατά φορά. Και έτσι έχουμε συνέχεια μνήμη ότι αυτό το πράγμα, εάν το ξαναδούμε, θα αρχίσουν αμέσως να παράγονται τα αντισώματα, θα αρχίσουν αμέσως τα κύτταρα να σκοτώνουν τα κύτταρά μας που έχουν μέσα στο ιό αυτό. Λαμπρά, αυτή τη στιγμή τα εμβόλια που πρέπει να γίνονται στα παιδιά είναι όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Τα ξέρετε, φαντάζομαι όσοι είστε γονείς, ότι όλη την ημέρα τρέχετε στους παιδιά τους για να κάνετε εμβόλια. Και αυτά πρέπει να γίνονται και είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί μας έχουν γλιτώσει από πολλά και σοβαρά νοσήματα όπως το δείτε παρακάτω. Αυτά είναι εμβόλια που πρέπει να γίνονται στους εφήβους. Οι εφήβοι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια. Και φαίνονται εδώ πέρα. Αυτά είναι εμβόλια που πρέπει να γίνονται κατά την εγκυμοσύνη. Η έγκυος γυναίκα, ξεχάστηκε να το ξέραμε παλιά. Η έγκυος γυναίκα οφείλει σε κάθε εγκυμοσύνη να κάνει κάποια εμβόλια. Αυτά εδώ. Πρέπει να τα κάνει.
αντιγρυπτικό πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Γιατί αν πάρει γρήπη, την ιδέα να πεθάνει. Επίσης πρέπει να κάνει το εμβόλιο του τετάρτου διφθερήκητο του κοκκίτου, διότι αυτό το νόσημα μπορεί να σκοτώσει το παιδί της, ενώ έτσι κάνει αντισώματα φρέσκα, το οποίο μεταβιβάζει αυτοπλακούντα στο έμβριο και το νεογέννητο γεννιέται και έχει αντισώματα για να αντιμετωπίσει τους πρώτους μήνες της ζωής του αυτά τα πολύ σοβαρά νοσήματα. Σύμφωνοι, ποια εμβόλια πρέπει να γίνονται στους υπερήλικες, αυτά όλα τα εμβόλια πρέπει, οι υπερήλικες και αυτοί έχουν κάποια εμβόλια που να κάνουν. Άλλα τα κάνουν μια φορά, άλλα πρέπει να τα κάνουν κάθε χρόνο, όπως τις γρήπες που να γίνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνοι, πώς καθορίζει, ποιος καθορίζει, ποια εμβόλια πρέπει να γίνονται και ποια όχι. Αυτά τα καθορίζουν βασικά οι οργανισμοί μεγάλοι, όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, όπως είναι το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων της Αμερικής, όπως είναι ο ΕΜΕΑ, που είναι το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτοί οι οργανισμοί είναι που αποφασίζουν ποια εμβόλια θα γίνονται και ποια πρέπει να γίνονται και πότε πρέπει να γίνονται. Και αυτά βέβαια γίνονται αφού τα αποφασίζουμε μετά που έχουμε κάνει διάφορα συνέδρια, μετά που έχουμε συζητήσει επανειλημμένα πάνω στο θέμα αυτό και έχουμε καταλήξει ότι αυτά πρέπει να γίνονται γιατί κάνουν καλό, δεν κάνουν κακό. Σύμφωνοι, και στη συνέχεια βγάζουμε αυτού του καταλόγου του τεράστιου. Αυτό είναι ένα κατάλογο πολύ μεγάλο από τι ΗΠΑ που είναι τα εμβόλια που μπορούν να γίνονται στην παιδική ηλικία. Το ίδιο έχουμε φτιάξει και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο κατάλογο με τον οποίο πρέπει ο κάθε παιδίατρο να βαδίζει και να ξέρει ποια εμβόλια και πότε θα κάνει στα παιδιά. Αυτό είναι για εμβολιασμό ενηλίκων. Οι ενηλίκοι ποια εμβόλια θα κάνουν και κάθε πότε. Υπάρχουν τέτοιοι γυναίκε. Υπάρχει άλλο γυναίκα που για ορισμένε ειδικέ καταστάσει πρέπει να γίνονται. Παραδείγματο χάρη του KH. Πρέπει να κάνει εμβόλια. Και πια. Εκεί μέσα θα το βρείτε. Η έννοια γυναίκα πρέπει να κάνει εμβόλια και πια. Εκεί μέσα είναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι πίνακε και κατάλογοι που μα διευκολύνουν πάρα πολύ. Πού στοχεύουν τα προγράμματα εμβολιασμού, στοχεύουν απλώ στο να δημιουργήσουν την ανοσία αγέννη. Δηλαδή να μην κυκλοφορεί ο ιό πια μεταξύ μα ή το βακτήριο αυτό μεταξύ μα, τόσο ώστε να πάψουν να υπάρχουν και να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουμε ζήσει όλοι μα, είναι το εμβόλιο κατά του αιμοφύλου influenza type B. Αυτό από τότε που κυκλοφόρησε, 100% εξαφάνισε το μικρόβιο αυτό από την πρακτική μας την καθημερινή, σε σημείο που δεν το βλέπουμε πλέον. Αυτό το μικρόβιο τι έκανε, προκαλούσε μυνηγίδα στα παιδιά και άλλα σοβαρά νοσήματα, όπως την γλωτίτιδα, όπως την πνευμονία και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει και το καλό βέβαια ήταν ότι αυτό ήταν ένα στέλεχος μόνο, δεν έκανε μεταλλάξεις και έτσι το εμβόλιο συνεχίζει να είναι πολύ επιτυχημένο. Και το κάνοντάς το, έχουμε εξαφανίσει την νόσο αυτή σχεδόν. Σύμφωνοι, έχουν υπάρξει απορρίψεις ή ανακαλέσεις εμβολίων. Η απάντηση είναι πως ναι, έχουν γίνει. Όπως ήταν που όταν είχε ένα εμβόλιο, όταν είχε προχωρήσει, διαπιστώθηκε εκ περισσότερων και κατά την πράξη ότι προκαλούσε κάποια βλάβη σε ένα ποσοστό 1 στις 10.000. 1 στις 10.000 έκανε εμβολιασμό στα βρέφη και αποσύρθηκε το εμβόλιο. Παρά τα έξοδα που είχαν κάνει αυτή όλα. Και βεβαίως υπάρχουν τώρα άλλα εμβόλια για τον ίδιο τύπο, τα οποία έχουν ελεγχθεί πάρα πολύ καλά και έχει επιστοποιηθεί ότι δεν προχωρούν τα προβλήματα αυτά. Ποιες είναι οι αντιρρησίες των εμβολιασμών. Οι αντιρρησίες βασικά βασίζονται στο γεγονός ότι φοβούνται το άγνωστο. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Οι φήμες ότι μπορεί να γίνονται διάφορα για το κακό μας. Ότι κάτι κακό θα μας δώσουν τσιπάκια, θα δούμε τέτοιες βλακίες. Η αίρεση για φήμη. Άλλο θέλει να γίνει ξαχωστό και πάει και λέει ψευδεί συζήτηση. Για λένε όλοι να οτάρε το πέρα. Και η άγνοια των νοσημάτων και των κινδύνων που οφείλονται στο νόσημα αυτό οδηγούν σε αντιρρησίες και εμβολία. Αντιρρησίες από εδώ βέβαια υπήρχαν ανέκαθεν. Την εποχή που έκανε ο Τζένερ, είχε ανακαλύψει το εμβόλιο κατά τη ευλογιά, πάλι υπήρχαν τύποι που δεν θέλαν, υπήρχαν αντιρρησίες. Κοιτάξτε, αυτό νόμιζε ότι θα βγάλει μια γελάδα στη μύτη του. Ο άλλο ότι θα την βγάλει, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Και ούτω καθεξή. Όλοι λοιπόν, άλλο ότι θα μου μυρίζει, αντί να μιλάει. Συνεπώ, πάντα υπήρχε ο φόβο αυτό, είναι ο φόβο του άγνωστου. Και βεβαίω είχαν και μάχε μεταξύ εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, άρα δεν είναι τίποτα καινούργιο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι χάρη στα εμβόλια, αυτή η νόσο δεν την βλέπουμε πια. Είναι η ευλογιά. Έχει εξαφανιστεί από προσώπου γη. Χάρη στα εμβόλια. Αυτό το νόσημα πολυμερίδα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ελάχιστα κράτη στον κόσμο, πολύ φτωχά,
είναι αυτά που ακόμα βλέπουν τέτοια νοσήματα. Η δυστερίτιδα έχει και αυτή εξαφανιστεί από προσωπικού γη. Σε πολύ λίγα μέρη τη γη μπορεί να δει κανεί τη δυστερίτιδα. Τελευταία δυστερίτιδα που είδα εγώ ήταν πριν από καμιά 25 χρόνια περίπου, στον Βέβαιο, που μπήκε στην εντατική νοσηλεία ένα παιδί με δυστερίτιδα και τελικά το χάσαμε. Η Ιαρά έχει σχεδόν εξαφανιστεί χάρη στου εμβολιασμού. Οι μαγουλάδες, ποιος βλέπει μαγουλάδες σήμερα. Κανένας δεν βλέπει. Γιατί χάρη στον εμβολιασμό. Η μυμικιδοκοκκινή νόσος έχει μειωθεί τόσο πολύ που σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Και αυτή τα τελευταία χρόνια πριν την πανδημία και το κλείσιμο, πεθαίνανε περίπου 2-3 παιδιά το χρόνο. Αυτό ήταν όλο. Και γι' αυτό κάνανε μόνο για αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον τώρα που πεθαίνουν τόσοι πολλοί, αν πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο ή όχι. Η ανεμογνωσία επίσης έχει αρχίσει και εξαφανίζεται. Δεν βλέπουμε πια ανεμογνωσία, δεν νομίζω ότι βλέπετε ανεμογνωσία τόσο συχνά. Και αν δείτε καμιά, θα είναι κάποιος που δεν εμβολιάζεται. Πνευμονία χάρη στο αντιπνευμονιακό εμβόλιο έχει σχεδόν μειωθεί πάρα πολύ. Δεν έχει εξαφανιστεί βέβαια. Και υπάρχουν όλο αυτό το καταβατό των νοσημάτων τα οποία αυτή τη στιγμή μελετώνται για να γίνουν εμβόλια. Αυτά που θέλω πιο πολύ να σας δείξω είναι αυτά που είναι εμβόλια για εγγύους. Δηλαδή θα το δίνουμε στην έγκυο για να προστατεύσουμε το έμβριο και το νεογέννητο. Για να μην πάθει group B σε τόκοκο, για να μην πάθει αναπνευστικό συγκυριακό ιό, για να πάθει κύτταρο μεγαλοϊό. Και όλα αυτά τα νοσήματα που βλέπετε εδώ, τα οποία μελετώνται αυτή τη στιγμή. Και πάμε στον κορονοϊό. Ο κορονοϊός, για να το θυμάστε, έχει. Και όλοι οι κορονοϊοί έχουν περίπου 14 δεσμευτικές πρωτεΐνες. Από τη μελέτη που έχει γίνει για τον ιό αυτό, αυτό διαπιστώθηκε. Έχουμε 14 δεσμευτικές. Ο συγκεκριμένος ιός, ο SARS-CoV-2, αυτός έχει 8. Από τις οποίες οι 4 είναι σούπερ απαραίτητες. Οι 4 είναι αυτές εδώ που βλέπετε εδώ. Και είναι άλλη μία, η N πρωτεΐνη, που είναι αυτό το γκρι που βλέπετε εδώ, που είναι η ουσία η βασική, χάρη στην οποία αυτός ο ιός μπορεί να προβληθεί. Αλλά αν δεσμεύσουμε την S-πρωτεΐνη, που είναι η πιο αιχμηρή, αυτή που βλέπετε εδώ, και είναι η 99,9% υπαίτεια του να κολλήσουμε, γιατί αυτή η πρωτεΐνη είναι αυτή που πάει και κάθεται πάνω στον υποδοχέα του κυτάρου μας, που και έτσι μπορεί να μπει μέσα στο κυτάρο μας, αλλιώς δεν μπορεί να μπει. Άρα αν δεσμεύσουμε αυτή την πρωτεΐνη εδώ, δεν θα μπορεί αυτός ο ιός ποτέ να μας προκαλέσει νημόνια. Συνεπώς, αυτό είναι που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δουλεύεται και δουλεύεται ακόμα η N πρωτεΐνη, η οποία φαίνεται ότι αν τη συνδυάσουμε με την S πρωτεΐνη, δηλαδή τα μελλοντικά εμβόλια, θα έχουν και N πρωτεΐνη μέσα. Θα έχουν και N πρωτεΐνη, η οποία θα ευαισθητοποιεί στο να παράγουμε και αντισώματα κατά της N πρωτεΐνης. Σύμφωνοι, βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ πέρα πώς και ποια εμβόλια έχουν γίνει εναντίον του ιού αυτού. Υπάρχουν υπάρχει ολόκληρος ιός που είναι αδρανοποιημένο ή εξασθενημένο. Εξασθενημένα σας διαβεβαιώνω ότι μέχρι τώρα δεν έχουν μελετηθεί με, αλλά δεν έχει κυκλοφορήσει, δεν έχει πάρει ποτέ κανένα τέτοιο εμβόλιο άδεια από κανένα μέρος του κόσμου. Άρα ξεχάστε τα εξασθενημένα. Υπάρχουν τα αδρανοποιημένα, που σημαίνει ότι αυτά είναι ευνοχισμένα, δηλαδή δεν μπορούν να προστατευτούν. Και επίσης είναι εξισθενημένα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο. Αυτά λοιπόν έχουν τους οδηγεί, ιδιαίτερα από τους κινέζους. Μετά πάμε στα νουκλεϊκού οξέως, που είναι τα RNA και DNA, για τα οποία θα σας μιλήσω λιγάκι παραπάνω, και είναι και τα πρωτεϊνικά. Αυτά που φτιάχνουμε, δηλαδή αυτινές πρωτεΐνη, αν τη φτιάξουμε εμείς στο εργαστήριο και τη δώσουμε, ή τη φτιάχνουμε, βάλουμε ένα κολοβακτηρίδιο ή ένα κύτταρο ενός εντόμου να το παράγει και το πάρουμε έτοιμο και το δώσουμε, είναι και αυτό ένα πολύ καλό αντιγόνο. Θα σας εξηγήσω τώρα αυτό γιατί δεν έχει επικρατήσει. Ενώ είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Και μπορεί μετά να φτιάξουμε και ένα σωματίδιο που να μοιάζει με τον ιό, το οποίο προκαλεί ανοσία. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα ήταν στο τραπέζι όταν ξεκίνησε η πανδημία. Αυτό όμως που. Εδώ πέρα να σας μιλήσω για τα εμβόλια από τον ιό τον ίδιο. Από τον ίδιο τον ιό, βασικά, όπως σας έλεγα, είναι οι Κινέζοι που το έχουν φτιάξει. Είναι η Sinovac, που είναι η ιδιωτική κινέζικη εταιρεία και το έβγαλε σαν CoronaVac, και το Sinopharm, που είναι κρατική εταιρεία, που αυτοί οι δύο φτιάξαν αυτό το εμβόλιο, το άδωνο ποιημένο. Το άδωνο ποιημένο εμβόλιο
έχει το μειονέκτημα το βασικό ότι προκαλεί ανοσία γύρω στο 70% των όσων εμβολιαστούν, όχι 90% τόσο που κάνουν τα εμβόλια τα άλλα που ξέρουμε. Και το δεύτερο μειονέκτημά του είναι ότι η ανοσία δεν κρατάει παραπάνω από 2-3 μήνες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τα εμβόλια αυτά μείναν λίγα και απ' έξω. Πάμε παρακάτω. Εμβόλια με βάση την πρωτεΐνη. Αυτά μπορεί, όπως σας έλεγα, φτιάχνουμε την πρωτεΐνη, την έστω πρωτεΐνη και την δίνουμε αυτή σαν εμβόλιο. Σύμφωνα, αυτό έχει γίνει. Η Novavax, μια εταιρεία πάρα πολύ σημαντική, το έφτιαξε. Και μάλιστα η αποτελεσματικότητα ήταν 96%. Αυτή όμως την πάτησε γιατί το έφτιαξε αργά. Ήδη είχαν πάρει τα mRNA εμβόλια, είχαν πάρει ένδυση. Από τον αδενολιό τα εμβόλια είχαν πάρει ένδυση. Οπότε αυτό ήταν τρίτο και καταϊδρωμένο. Οπότε αυτό για να γίνει δεκτό σαν επίγον έπρεπε να αποδείξει ότι είναι σούπερ καλύτερο από τα άλλα και ήθελε πολύ χρόνο για να γίνει αυτό. Άρα αυτό ακόμα δεν έχει εγκριθεί από τους μεγάλους οργανισμούς. Κάποια στιγμή όμως θα εγκριθεί γιατί πράγματι είναι ένα καλό εμβόλιο. Πάμε τώρα στα νουκλεϊκού, τα νουκλεϊκού οξέως εμβόλια. Ήδη σας είχα πει ότι όταν μπει όλος ο ιός, αν προσβληθούμε από τον ιό, ολόκληρος ο ιός μπαίνει στο κύτταρό μας και κάνει ό,τι θέλει μέσα στο κύτταρό μας. Δίνει εντολές, σταματάει το ένα να δουλεύει, σταματάει το άλλο και δουλεύει αυτό όπως θέλει. Εδώ, αντί να το κάνουμε αυτό το πράγμα, καταφέρνουμε και φτιάχνουμε το RNA και το mRNA. Το mRNA τι είναι? Το DNA, όπως ξέρετε, είναι η κεντρική ουσία που παίρνει αποφάσεις και δημιουργεί αυτό που πρέπει να κάνει το κύτταρο το συγκεκριμένο. Για να δώσει την εντολή τώρα το DNA σε κάθε σημείο του κυττάρου για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, πρέπει να του στείλει έναν αγγελοφόρο. Για πώς θα στείλει τον αγγελοφόρο? Φτιάχνει ένα RNA. Το RNA είναι ένα μικρότερο DNA και αυτό φτιάχνει ένα καλούπι το οποίο λέγεται mRNA, το οποίο μεταφέρεται, κινείται και πάει μόλις το κύτταρό μας όταν το δει αυτό, πάει και το γεμίζει με ουσίες. Και αυτό παίρνει το καλούπι του mRNA και έτσι φτιάχνεται η ουσία που θέλουμε από το mRNA που θέλουμε. Άρα λοιπόν το mRNA δεν κάνει τίποτα παραπάνω από το να έχει τη συνταγή παραγωγής της S-πρωτεΐνης. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Το κάνει μία φορά μόνο. Κάθε καλούπι είναι συγκεκριμένη για να φτιάξει ένα μόριο S-πρωτεΐνης και μετά αυτοκαταστρέφεται η αλλία. Δεν υπάρχει πια. Σύμφωνα, άρα λοιπόν είναι αδύνατο αυτό το πράγμα να βλάψει το κύτταρό μας, να μας βάλει τσιπάκι, να μας κάνει οτιδήποτε άλλο φανταστείτε. Το μόνο που κάνει είναι το δίνει εντολή στο κύτταρό μας να φτιάξει την S-πρωτεΐνη και έτσι την έχουμε φτιάξει εμείς την S-πρωτεΐνη, αντί να φτιάξουμε όλο τον ιό, φτιάχνουμε όλο την S-πρωτεΐνη και με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται όλα αυτά τα οποία ήδη σας έχω εξηγήσει πριν. Υπάρχουν τώρα και τα εμβόλια τα οποία είναι τα DNA εμβόλια. Τι είναι τα DNA εμβόλια? Είχαμε παρατηρήσει πριν από καμιά 40 χρόνια περίπου ότι τα μικρόβια γίνονται ανθεκτικά στα αντιβιωτικά γιατί φτιάχνουν ένα DNA, τα ίδια δεν ήταν αυτά, φτιάχνουν τα μικρόβια. Φτιάχνουν ένα DNA καινού άλλο, άσχετο με το κεντρικό του DNA, το οποίο πάνω του δεν έχει τίποτα παραπάνω από συνταγές, δηλαδή RNA. Όταν λέω συνταγή, να θυμάστε RNA. Όταν λέω πάνω το DNA αυτό, δεν είχε παρά μόνο συνταγές, οι οποίες ήταν για παραγωγή ενζήμων που να καταστρέφουν τα αντιβιωτικά. Αυτό λοιπόν λέγεται πλασμίδιο αντοχής. Αυτό το πλασμίδιο. Το πλασμίδιο είναι ένα DNA μικρό. Αυτό θυμήθηκαν οι ερευνητές και είπαν, αν πάρουμε ένα τέτοιο πλασμίδιο και αντί να του βάλουμε τέτοιες ουσίες πάνω που να φτιάχνει ένζημα εναντίον των αντιβιωτικών, του βάλουμε RNA για να φτιάχνουμε την S-πρωτεΐνη, μήπως αυτό δουλέψει. Πράγματι το κάναμε και αυτό δουλεύει. Έχει όμως ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αυτό λοιπόν, εκεί πέρα χωρίσαμε να το πλασμίδιο, αυτό είναι ένα DNA μικρό, πάνω στο οποίο υπάρχει το RNA αυτό. Το οποίο RNA έχει την εντολή παραγωγής της S-πρωτεΐνης. Αυτό το δίνουμε στον άνθρωπο, μπαίνει στο κύτταρο του ανθρώπου. Αυτό έχει ένα μειονέκτημα όμως. Ότι αυτό πρέπει να δει μέσα στον πυρήνα του κυττάρου μας. Και εκεί όταν μπει στον πυρήνα του κυττάρου μας, ζει, μένει εκεί περίπου 6-7 μέρες. Άρα λοιπόν μένει αρκετό καιρό. Και δεν φτιάχνει μόνο ένα
RNA, δεν φτιάχνει μόνο ένα mRNA. Γι' αυτό η δουλειά του είναι να δίνει εντολή να γίνονται mRNA. Δεν φτιάχνει ένα, φτιάχνει πολλά. Και κάθε μέρα φτιάχνει κάποια και κάποια κάθε. Είναι ένα εμβόλιο που το δίνει και δουλεύει γιατί έχει 7 μέρες συνέχεια. Παράγει αντισκόμενα. Σύμφωνα. Αυτό λοιπόν έχει γίνει στην Ινδία. Λέγεται Ζήκου Σκάντιλα. Αυτή είναι η εταιρεία που το φτιάξε και λέει, το εμβόλιο λέγεται ZCoV-D. Και είναι DNA εμβόλιο, είναι το πρώτο παγκοσμίω που πήρε άδεια από την Ινδία, ήδη χρησιμοποιείται στην Ινδία. Το μεγάλο πλεονέκτημα του είναι πάμφθινο, όπως είναι και τα mRNA, πάμφθινα, πολύ εύκολα στην παραγωγή, αμέσως μπορεί να τα φτιάξουν. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματο χάρη, η Pfizer, όταν είδε αυτή την μετάλλαξη που έγινε στη Μποτσουάνα, αποφάσισε ότι μέσα στις 3 εβδομάδες μπορεί να φτιάξει καινούριο DNA, καινούριο mRNA, και μέσα σε 100 μέρες να μας δώσει το εμβόλιο καινούριο. Τόσο πολύ εύκολο είναι, και εύκολη είναι αυτή η μέθοδος. Γι' αυτό και, θα επικρατήσει. Σύμφωνοι, άρα λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το DNA εμβόλιο. Το DNA όμως, επειδή σας είπα, πρέπει να μπει μέσα στον πυρήνα, είναι πολλοί Ευρωπαίοι ερευνητές και Αμερικάνοι ερευνητές, οι οποίοι προβληματίζονται αν πρέπει αυτό το εμβόλιο να επικρατήσει, διότι δεν ξέρουν αν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει πραγματικά τον πυρήνα του κυτάρου μας και να έχουμε κάποια διαταραχή ίσως μελλοντική. Αυτό είναι το μόνο σημείο που ακόμα συζητιέται, μελετάται και δεν έχει αποφασιστεί. Γι' αυτό το λόγο στην Ευρώπη και στην Αμερική αυτό το εμβόλιο δεν έχει παρέγγιση. Λοιπόν, αυτά είναι που σας είπα ήδη, σας τα έχω πει αυτά. Ο Τζέρεμι Καμίλ είναι αυτός που είπε αυτά τα πράγματα που σας είπα τώρα πριν από λίγο. Και πάμε τώρα στα mRNA εμβόλια. Δύο είναι τα mRNA εμβόλια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπήρξε και τρίτο που θα σας το πω σε λιγάκι. Είναι τη Pfizer και τη Moderna και τα δύο δίνονται σε δύο δόσεις. Τη Pfizer δίνεται σε μικρή δόση, 30 μικρογραμμάρια ανά 21 μέρες. Το άλλο δίνεται σε δύο δόσεις των 100 μικρογραμμάρια ανά 28 μέρες. Τώρα γιατί το ένα δίνει 30 και το άλλο 100. Απλούστατα, αυτοί είναι οι ερευνητές που κάθισαν και το μελετήσανε, δοκιμάσαν διάφορες δοσολογίες. Η μένει μια εταιρεία που είπε ότι με τα 30 μικρογραμμάρια η δουλειά της γίνεται, και εμένα ικανοποιημένη εκεί. Και έτσι κάνανε μελέτες με βάση αυτό. Οι άλλοι το βρήκαν ότι είναι καλύτερο τα 100 και κάνουν τις μελέτες με βάση αυτό. Είπαμε στην ιατρική είναι evidence based. Δηλαδή αν δεν το αποδείξει, δεν το κάνει, δεν το χρησιμοποιεί. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο λόγο που η μία δόση είναι αυτή και η άλλη δόση είναι εκεί. Για να το αλλάξουμε αυτό που να κάνουμε νέες μελέτες, να αποδείξουμε ότι είναι καλύτερες από τις παλιές για να επικρατήσει και να έχουμε νέα μεθοδολογία. Άρα λοιπόν, αυτά περί των δύο αυτών. Τώρα η CureVac, μια γερμανική εταιρεία, έφτιαξε πάλι ένα mRNA εμβόλιο από τις νέες παραλλαγές. Και είπε μάλιστα ότι αυτή καταφέρει να φτιάξει ένα καινούριο εμβόλιο, το οποίο περιλαμβάνει και τις παραλλαγές τα λοιπά. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αυτές δεν ήταν και πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, μόνο στο 18% πραγματικά το προφύλασε. Βέβαια, είχε πλήρη προστασία για την οξυγία και το θάνατο. Δεν πήρε ποτέ του άδεια αυτό το εμβόλιο από καμία χώρα και η γερμανική εταιρεία αυτή απέστειλε το εμβόλιο αυτό. Ξεχάστε το, είναι σαν μη σας το είπα, δεν υπάρχει. Πάμε στα εμβόλια σε υλικούς μεταφορείς, δηλαδή όπως ήταν τη AstraZeneca το εμβόλιο. Τι είναι αυτό. Έχουμε βρει κάποιους υλικούς που είναι μεγάλοι και είναι DNA, δεν είναι RNA, είναι DNA. Άρα, όταν έχεις ένα μεγάλο DNA, μπορείς εκεί πέρα να χώσεις μια εντολή. Να χώσεις δηλαδή ένα RNA, το οποίο να είναι εντολή παραγωγής αυτού που θέλεις να κάνεις. Αυτό λοιπόν έγινε. Πήραν τον αδενοϊό, που ο αδενοϊός είναι DNA ιός, έχει μεγάλο DNA, και χώσαν μέσα εκεί εντολές, δηλαδή χώσαν RNA, το οποίο έκανε την εντολή παραγωγής της πρωτεΐνης. Αυτό είναι όλο και όλο για το εμβόλιο της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, και της Γαμαλία που είναι το Ρώσικο και το καθεξής. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ τους. Ότι η Κατσίνο Μπάιο που είναι η Κινέζικη εταιρεία χρησιμοποίησε τον αδενοϊό 5. Η Johnson & Johnson χρησιμοποίησε τον αδενοϊό 26. Η Γαμαλία χρησιμοποίησε και τον 5 και τον 26. Γιατί αν έχεις αδεσόμα δεν είναι πιο αν έχεις εναντίον του άλλου. Αυτό που πρέπει να σας πω ακόμα είναι ότι όταν πήγαν να τα μελετήσουν αυτά στην Αμερική, διαπιστώσαν ότι για το 26 το 35% του πληθυσμού του Αμερικάνικου είχε αντισώματα εναντίον του 26.
Γιατί είναι ένας ιός που μας βάλει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν τη σώμα. Άρα αυτό το εμβόλιο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, διότι με το φωτόδηλε θα καταστρεφόταν ο εμβόλιο, πάει και το αρενέ. Στη συνέχεια η AstraZeneca, για να μην έχει αυτά τα προβλήματα, πήρε ένα αδενολιό από κυμπατζή που δεν μπορούσε να βάλει τον άνθρωπο, προσβάλλει μόνο του κυμπατζίδε. Και αυτό χρησιμοποίησε για να τον κάνει μεταφορέα του αρενέ. Αυτό είναι όλο. Βεβαίω αυτό είχε κάπω χαμηλότερη ανοσολογική απάντηση από ότι από ό,τι τα έμαθα με την εμβόλια και επίσης κάνανε αυτές τις παρενέργειες που όλοι ξέρετε και έτσι έχουμε αρχίσει και τα φοβόμαστε και τα λοιπά. Αυτά όλα τα εμβόλια που βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Είναι τα mRNA, τα DNA, τα viral vector, τα proteins, τα subunit, τα whole virion, όλα αυτά ήδη σας τα έχω αναπτύξει και σας τα έχω πει. Νεότερα εμβόλια για τον κορονοϊό είναι αυτά που βλέπετε εδώ. Ήδη αυτή τη στιγμή μελετάτε εμβόλια από το σώμα που θα χορηγείτε. Ενδορυνικό, δηλαδή θα το κάνει σπρέι στη μύτη και θα εμβολιάζει. Κι άλλο από το στόμα, άλλη εταιρεία το φτιάχνει αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει κι άλλο από το στόμα. Υπάρχει και ένα τριπλό αντιγόνο από το στόμα χορηγούμενο. Υπάρχει κι άλλο ένα ενδορυνικό εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μελέτες δεν σταματάνε, προχωρούν συνέχεια. Τι είναι τώρα με τις μεταλλάξεις. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αυτό ο ιός μεταλλάσσεται, βλέπουμε μία με δύο μεταλλάξεις ανά μήνα. Κάθε μήνα που περνάει, μια δύο μεταλλάξει θα λύγει οπωσδήποτε. Για να κάνει μια νέα παραγωγή όμως του ιού, πρέπει να μαζευτούν πολλές μεταλλάξεις. Έτσι λοιπόν, με πολλές μεταλλάξεις μπορεί να φτιάξει μια καινούργια παραγωγή, η οποία μπορεί να έχει νέες ιδιότητες, μπορεί και να έχει κάποια αντοχή στο εμβόλιο. Δηλαδή, να μην μπορεί να τη δεσμεύσει τα αντισώματα κατά τη πρωτεΐνη, να μην μπορούν καλά να τη δεσμεύσουν την πρωτεΐνη αυτών των νέων παραγωγών. Αυτό είναι όλο. Αυτός ήταν ο φόβος. Αλλά διαπιστώθηκε τελικά ότι αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι οι παραλλαγές όλες του SARS, του ιού αυτού, είναι στα ελληνικά γράμματα, με ελληνικά γράμματα. Είναι ο Α, ελληνικό Α, που είναι η Βρετανική. Ο Β, που είναι της Νότιας Αφρικής, ο πρώτος, ο παλιός της Βρετανικής. Ο Γ, είναι η Βραζιλιάνικη. Οι παραλλαγές της Καλιφόρνια, γνωστές ως Βιέννα κλπ. Αυτές ουσιαστικά ήταν η μου, τις λένε μου γιατί δεν ξέρω να πούνε μη, λένε μου. Άρα λοιπόν, αν θα ακούσετε μου, να ξέρετε ότι είναι το μη το ελληνικό. Αυτή είναι η Καλιφόρνια, η οποία ουσιαστικά εξαφανίστηκε από μόνη της. Και γιατί εξαφανίστηκε, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο ιός ο ειδικός, αυτή η παραλλαγή ειδική, επικράτησε, τον έσβησε τον ναι. Γιατί ξέρετε ότι και οι μεταξύ τους μαλώνουν για το φαγητό. Άρα λοιπόν αυτή εκτόπισε τη Καλιφόρνια τον ιό και επικράτησε αυτή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει τη Μποτσουάνα και αυτό είναι που μας ανησυχεί. Αυτή πιθανότατα θα ονομαστεί νου, νι, δηλαδή ελληνικό νι. Ακόμα βέβαια δεν έχει ονομαστεί, αλλά μάλλον νι θα ονομαστεί. Ναι, και αυτό έχει πολλές μεταλλάξεις, πολλές των οποίων υπάρχουν και στην ειδική. Και φαίνεται ότι μεταδίδεται και αυτή γρήγορα. Δηλαδή μεταδίδεται γρήγορα όπως είναι η ειδική. Θα δούμε εάν θα επικρατήσει, εάν τελικά η ειδική μετάλλαξη θα την εξαφανίσει. Σύμφωνοι, πόσο διαρκεί η ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Κάναμε το εμβόλιο, πόσο καιρό θα είμαστε άνοσοι. Φαίνεται ότι περίπου στην αρχή με τις δύο δόσεις, φαίνεται ότι για 5-6 μήνες είμαστε άνοσοι. Αλλά διαπιστώθησαμε ότι μετά από 5-6 μήνες δεν είμαστε τόσο άνοσοι. Άρα χρειάστηκε λοιπόν η τρίτη δόση. Σήμερα, για να μην σας μιλάω πολύ και σας κουράζω, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι με βάση αυτά που έχουν μελετηθεί και οι μελέτες σας διαβεβαιώνουν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές, έχει διαπιστωθεί ότι το εμβόλιο αυτό είναι τριδοσικό. Ξεχάστε τις δύο δόσεις. Το εμβόλιο για να είστε εμβολιασμένοι πρέπει να κάνετε τρεις δόσεις. Μία την πρώτη, μία δεύτερη στις 21 μέρες, μία τρίτη στους 6 μήνες. Τότε είστε εμβολιασμένοι. Διαφορετικά δεν είστε εμβολιασμένοι. Σύμφωνοι, οι πληροφορίες που έχουμε για την Johnson & Johnson και την AstraZeneca είναι λιγότερες από αυτές που έχουμε με τα mRNA εμβόλια, αλλά φαίνεται ότι και με αυτά η ανοσία πέφτει, άρα και αυτά χρειάζονται επανεμβολιασμούς. Σύμφωνοι, τώρα θα χρειαστεί τέταρτη δόση ή όχι, ακόμα δεν το ξέρω. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η τρίτη δόση, δηλαδή αν εμβολιαστεί κάποιος πλήρως, δηλαδή κάνει και τις τρεις δόσεις, πιστεύω ότι θα χρειάζονται οπωσδήποτε ένα έτος τουλάχιστον για να ξανακάνεις εμβόλιο άλλο. Έτσι θέλω να ελπίζω εγώ. Α
Αυτό βέβαια θα δείξει το μέλλον, θα το δούμε πώς θα γίνει. Σύμφωνη, η Κυταρική Ενωσία λοιπόν είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Να μην επιμένω πολύ εδώ πέρα και σας μπερδεύω πιο πολύ. Εντάξει, και αυτό χρειάζεται τόσο πολύ. Εδώ είναι μελέτες που έχουν γίνει για να μας πείσουν ότι η τρίτη δόση είναι απαραίτητη. Και βλέπετε καταρχάς ότι πιάνε επίσης το εμβόλιο, αυτό πρέπει να το αλλάξουμε όλοι. Φαίνεται δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε για την N, για την μη, λοιπόν, για την νου μετάλλαξη, για την νου παραλλαγή, αλλά για τις μέχρι τώρα φαίνεται ότι δουλεύει. Βλέπετε αυτή που δουλεύει λιγότερο είναι η βέτα. Οι άλλοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Σύμφωνοι. Διαμάχοι που υπάρχουν, φαίνεται αυτός ο κύριος Ελεμπέδη, αυτός που μελέτησε και είπε ότι ίσως δεν χρειάζονται στο μέλλον νέοι εμβολιασμοί, διότι φαίνεται ότι τα λιμφοκύτταρά μας παράγουν αντισώματα και παράγουν κύτταρα μνήμης πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαζόμαστε στο μέλλον επαναληπτικές δόσεις. Αυτό βέβαια μέχρι να αποδειχθεί θέλει το χρόνο. Αυτά τα δεδομένα που στηρίζουν την τρίτη δόση, πιστέψτε μου ότι όποιος στηριχθεί τόσο καλά που δεν χρειάζεται να τα στηρίξουμε παραπάνω, όπως και αυτά. Και εδώ φαίνεται ότι μετά τη δεύτερη δόση, ένα μήνα μετά τη δεύτερη δόση, αυτά τα επίπεδα των αντισωμάτων, ένα μήνα μετά την τρίτη δόση, είδατε, κοιτάξτε που πάνε, τα αντισώματα και εδώ και στις ηλικίες αυτές και στις ηλικίες αυτές. Και οι υπερήλικοι κάνουν πολύ καλύτερα αντισώματα όταν κάνουν την τρίτη δόση. Άρα είναι τρίδοσικό εμβόλιο, ξεχάστε όλα τα άλλα. Και αυτό το ίδιο που προσπαθεί να σας πει. Και εδώ πέρα, τα στοιχεία από το Ισραήλ αλλά και σε εμάς τώρα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος ήδη έχουν κάνει τρεις δόσεις, αλλά και πάρα πολλοί έχουν κάνει, δεν υπάρχουν παρενέργειες παραπάνω, ίσα ίσα, που οι παρενέργειες της τρίτης δόσης είναι λιγότερες από τις δεύτερες. Άρα λοιπόν, πάμε καλά και εδώ. Γιατί πρέπει να εμβολιάζουν και οι έγκυες γυναίκες. Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να εμβολιάζουν για αυτούς τους λόγους που βλέπετε εδώ. Διότι εάν δεν εμβολιαστεί, ο πρόεδρος του κετός, εάν νοσήσει μάλλον, ο πρόεδρος του κετός αυξάνει κατά 82%. Η θνησιγένεια του νεογεννήτου, του βρέφους, ανεβαίνει κατά 200%. Η προεκλαμψία ανεβαίνει κατά 33%. Άρα είναι πρόβλημα σοβαρό για μια έγκυο γυναίκα να μην εμβολιαστεί και να νοσήσει. Ενώ αν εμβολιαστεί δεν θα πάθει τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, το βρέφος από τη μάνα που θα έχει εμβολιαστεί έχει 11 φορές μικρότερες πιθανότητες να νοσηλευτεί στη μονάδα διευθύντως νεογεννήτων, έχει 1,5 φορά μικρότερο κίνδυνο να κάνει ύπαιρο και έχει 2,5 φορές μικρότερο κίνδυνο να πεθάνει, αν έχει εμβολιαστεί η μάνα. Ενώ αν δεν έχει εμβολιαστεί, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσει τη ζωή. Άρα, η έγκυο γυναίκα πρέπει να εμβολιάζεται ή πριν προγραμματίσει το τοκετό ή την εγκυμοσύνη της, πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι ασφαλές το εμβόλιο για την ιδιαίτερη εγκυμοσύνη. Η απάντηση είναι πως ναι. Έχει διαπιστωθεί 100% ότι είναι το εμβόλιο εντελώς ασφαλές. Και οι μελέτες αυτές συνεχίζονται, αλλά μέχρι στιγμή όσα στοιχεία έχουμε, όλα είναι υπέρ του ότι δεν προκαλεί τίποτα κακό. Πρέπει να εμβολιάζουν τα παιδιά κατά του SARS. Η απάντηση είναι πως ναι. Και η απάντηση έρχεται γιατί βλέπει παρά το γεγονός ότι μικρότερος αριθμός υποδοχείων H2 έχουν τα παιδιά από τη μεγαλύτερη, γιατί με συνέπεια τα παιδιά να νοσούν πολύ λιγότερο και πολύ λιγότερο σοβαρά από ότι ένας μεγάλος ή ένας υπερήλικας. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η H2 υποδοχή πάνω στα κύτταρά μας φαίνεται να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν λιγότερους τέτοιους υποδοχής. Αυτά τα εννοεί στο να μην νοσούν πάρα πολύ. Λιγότερο χρόνια προβλήματα υγείας. Δεν έχουν τόσο πολύ διαβήτη, δεν έχουν παχυσαρκία και όλα αυτά κάνουν το άτομο να είναι πιο ευπαθές εάν τα έχει. Ανώριμο νοσοκομιακό σύστημα με αποτέλεσμα να έχει χαμηλότερη πιθανότητα το παιδί να κάνει αυτή την υπεραντίδραση που κάνουν οι μεγάλοι στην λίμωξη. Μεγαλύτερος αριθμός μη εξειδικευμένων ταυτιτάρων με αποτέλεσμα να είναι πιο. Να υπάρχουν γύρω μας, να είναι available, να μπορούν να πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθούν. Και βεβαίως η ισχυρότερη απάντηση από ενδογενώς υπαρκτό νόσημα, τα μακροφάγια, τα ενδοτερόφυλλα είναι υπαρκτά εκεί και υπάρχουν έτοιμα να δράσουν. Αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν ότι τα παιδιά δεν νοσούν τόσο πολύ βαριά όσο οι μεγαλύτεροι.
Αλλά βλέπετε εδώ πέρα ότι τα παιδιά αυτά είναι καμπύλες για παιδιά. Βλέπετε το 4 Σεπτεμβρίου πώς είχε ανέβει η καμπύλη στα παιδιά και τώρα έχει ξανανέβει πάλι και ίσως έχει ανέβει ακόμα πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν οι συστάσεις που το CDC έχει δώσει και τις έχουμε ακολουθήσει και εμείς και η Ευρώπη είναι ότι τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται. Δεν το συζητάνε. Και μάλιστα τα παιδιά από 5 ετών και πάνω μπορούν να εμβολιαστούν με Pfizer, BioNTech. Τα 5 με 12 με το 1 τρίτο της δόσης του ενήλικα, τα 12 και πάνω με την κανονική δόση του ενήλικα. Άτομο που νόσησε από COVID πρέπει να εμβολιαστεί. Μάλιστα είναι πως βεβαίως πρέπει. Γιατί η νόσος η ίδια δημιουργεί ανοσία, αλλά η ανοσία αυτή είναι πολύ πιο βραχία και ποτέ δεν είναι τόσο καλή. Γιατί τα ρυσώματα που φτιάχνει ο οργανισμός εναντίον του κορονοϊού όταν νοσήσουμε είναι εναντίον και των 8 πρωτεϊνών. Δεν είναι εναντίον μια συγκεκριμένη που αυτή παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο. Ενώ με τα εμβόλια φτιάχνουμε αντισώματα εναντίον τη συγκεκριμένη, την οποία δίνουν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό από ότι αυτό που θα μα προκαλέσει την ύποψη. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι πάρα, πάρα πολύ καλύτερη όταν εμβολιαστούμε. Και το εμβόλιο πρέπει να γίνεται αμέσω που θα γίνουμε καλά. Δηλαδή αρρωστήσαμε. Κάναμε την νόσο μα. Τελειώσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δουλειά. Πάμε στη δουλειά και εγώ μια ώρα πάμε και εμβολιαζόμαστε. Αυτό είναι το σωστό. Νομίζω ότι τώρα το έχει αναθεωρήσει και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος θα πει το συνιστούσε για μετά από 6 μήνες. Αυτή η υβριδική ανοσία βασικά έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένα άτομα, εάν νοσήσουν και εμβολιαστούν ή εμβολιαστούν κάποια στιγμή νοσήσουν, κάνουν μια πολύ καλύτερη ανοσία από αυτή, από το να νοσήσουν μόνο ή να κάνουν το εμβόλιο μόνο. Αυτό το ονομάζουμε υβριδική ανοσία. Τα συμπεράσματά μου είναι εδώ και έχω τελειώσει. Προοπτικές για άνοσοπροστασία, η λίμωξη προάγει την άνοσοπροστασία. Βίτε και τα φυτάρα, αυτό είναι αποδεδειγμένο. Προάγουν καλύτερη ανοσία από τη λίμωξη. Υπάρχει πλούσια εμπειρία μετά από 7,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Ο εμβολιασμός ολοκληρώνεται με 3 δόσεις του εμβολίου, όχι πλέον 2. Θυμάστε ότι είναι 3 δόσεις. Ο εμβολιασμός της Αιγύου επιβάλλεται, δεν συζητιέται. Στο μέλλον ίσως προβάλλει η ανάγκη και άλλων δόσεων και νέων εμβολίων. Κανείς δεν το ξέρει ακόμα. Αν είσαι εμβολιασμένος, ο ιός θα σου φερθεί καλύτερα, δεν θα σε ταλαιπωρήσει, δεν θα σε σκοτώσει. Οι συνάδελφοι θα σου φερθούν καλύτερα, δεν θα σε αποφεύγουν. Εσύ θα φέρεσαι καλύτερα στους ανθρώπους, δεν θα φοβάσαι να τους πλησιάζεις. Νομίζω πως έχω τελειώσει. Πολύ καταπληκτική τοποθέτησή σας, τον κύριο Λουκίδη, τον καθηγητή της Ορθολογίας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Μυτιλήνη ανάμεσά σας. Και θα πάμε λίγο να κάνουμε μία έτσι αναδρομή σε αυτό που ζήσαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να βάλω λίγο την ειδική μου παρουσίαση. Λοιπόν, συζητώντας τους φόβους και τη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια, νομίζω ότι αυτό μας το έδειξε ο κ. Καβεντζής. Είναι η παραπληροφόρηση. Ο άλλος πίστευε πριν από χρόνια ότι θα βγάλει και θα έχει εικόνα αγελάδας. Δεν είναι καινούργια η παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση υπήρχε πάλι ανέκαθεν. Εδώ βλέπετε από την Ισπανική γρίπη που υπήρχαν διαδηλώσεις εναντίον του εμβολιασμού, εναντίον μάλλον της νόσου. Δεν την πίστευαν την νόσου. Και βλέπετε ότι βγαίνανε εκεί, δεν υπήρχε περίοδος, δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήμασταν διαφορετικά, ζούσαν οι άνθρωποι διαφορετικά τότε. Η πληροφορία δεν πήγαινε τόσο γρήγορα. Σήμερα η παραπληροφόρηση υπάρχει γιατί υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να διαβάσει ό,τι θέλει και να ακούσει ό,τι θέλει. Δυστυχώς και από γιατρούς. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία το Μάιο του 2020 κατάλαβε ότι κάποιοι ασθενείς μέναν στο σπίτι, που εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, που λέγανε όλοι μήνες στο σπίτι και περίμενε. Και είπε ότι πρέπει να βγουν κάποια κριτήρια για το πόσο πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Προχθές ένας γιατρός που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραπληροφορεί, κατηγορούσε την εταιρεία ότι κρατάει τους ασθενείς επίτηδες στο σπίτι,
ώστε να χειροτερεύουν, να μπαίνουν στο νοσοκομείο, να έχουν ένα δυσμενές, μια δυσμενή πρόγνωση και αυτό να καταγράφεται εναντίον, να καταγράφεται ότι πόσο βαριά είναι η νόσο. Αυτό είναι παραπληροφόρηση. Διότι την ίδια ώρα υπήρχαν επίσημες θέσεις της εταιρείας και δημοσιευμένες μάλιστα σε ξένο περιοδικό. Αυτή είναι η παραπληροφόρηση. Η πανδημία, ξέρετε, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Την ακούγαμε και ήταν μακριά μας. Διαβάζαμε ή βλέπαμε τις εικόνες από την Κίνα και λέγαμε αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Η πανδημία ξεκίνησε όμως πιθανότατα και νωρίτερα από το Δεκέμβριο του 2019. Και εξαπλώθηκε. Γιατί εξαπλώθηκε? Εξαπλώθηκε γιατί έτσι είναι η ζωή μας σήμερα, η ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ήταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνθρωποι κινούνται, οι άνθρωποι προχωράνε, οι άνθρωποι προοδεύουν, ταξιδεύουν. Και βλέπετε ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς στην πανδημία είναι ότι είναι διαφορετική στην Ευρώπη, διαφορετική στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαφορετική στην Αφρική. Ποιος πιστεύει και ποιος ξέρει αν η καταγραφή των περιστατικών στις φτωχές, στις χώρες, στις πολύ δύσκολες χώρες, είναι η ίδια με αυτή που γίνεται στην Ευρωπαϊκή μας Ήπειρο. Πόσες ευκαιρίες δώσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στην Αφρική να έχουν μια πρόσβαση σε αυτά που μας είπε προηγουμένως ο κ. Καφέτζης? Πολύ λιγότερες από αυτές που έχουμε εμείς. Άρα λοιπόν ίσως το πρόβλημά μας να έχει και με έναν παγκόσμιο αντίκτυπο σε σχέση με την πανδημία. Ποιο ήταν το ορόσημο σε αυτή την πανδημία? Ήταν το Μπέργαμο. Εάν δεν το έχει καταλάβει κανένας, ήταν το Μπέργαμο. Το Μπέργαμο φόβησε την κοινότητα και κλείστηκε το πρώτο πανδημικό κύμα. Εμείς όταν αναλάβαμε τον πρώτο άρρωστο, δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ακόμα την έκταση του προβλήματος. Νομίζαμε ότι σε ένα-δύο μήνες θα ξεπερδέψουμε. Όταν είδαμε όμως τον Μπέργαμο, καταλάβαμε ότι αυτό έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό. Ο Στέφανο Νάβα είναι ένας κορυφαίος εντατικολόγος, πνευμονολόγος, παγκοσμίου φήμης, που είναι ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας, ένας από τους καλύτερους εντατικολόγους όλο τον κόσμο, στην περιοχή της Μπολόνια. Και έλεγε ότι όταν μπορούσες να δεις 50 άτομα και ξαφνικά σου ερχόντουσαν να δεις 100, τότε καταλάβαινες το πόσο λίγος είσαι μπροστά στην ασθένεια, πόσο λίγος είσαι μπροστά σε αυτήν την πανδημική κρίση, γιατί πρακτικά από μέσα σου καταλάβαινες ότι θα έκανε τους 50. Αυτό ήταν το Μπέργαμο. Και είναι η δημοσίευση από το περίφημο περιοδικό New England Journal of Medicine, ίσως ένα από τα κορυφαία ιατρικά περιοδικά, στο οποίο τι έδειξε? Έδειξε ότι η ξαφνική έκρηξη μιας πανδημίας ή μιας υγειονομικής κρίσης, όσο προηγμένο σύστημα υγείας και να έχεις, δεν μπορείς να την ακολουθήσεις και δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο πανδημικό κύμα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέφεραν θνητότητα στη ΜΕΘ 88%. Σημαίνει δηλαδή 9 στους 10 αρρώστους που έπαιρναν στη μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν. Αυτό ήταν η εικόνα που ζήσαμε στο πρώτο πανδημικό κύμα. Στην Ελλάδα δεν το καταλάβαμε πολύ, γιατί φοβηθήκαμε από τον Πέργαμο. Δεν φοβηθήκαμε από την Κίνα, η Κίνα ήταν μακριά. Φοβηθήκαμε από το γείτονα, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά η Ιταλία. Και λέγαμε αυτό μπορεί να έρθει εδώ. Κλειστήκαμε μέσα. Και εμείς οι ίδιοι ήμασταν πολύ περισσότερο φοβισμένοι και διστακτικοί. Και λέγαμε ότι για να σταματήσει αυτό το πράγμα πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όταν ξανανοίξαμε το Μάιο του 2020, θυμάμαι ξανανοίξαμε με 6 ημερήσια περιστατικά. Είχε αναφέρει ο ΕΟΔΗ 6 περιστατικά. Και ένα θάνατο. Σκεφτείτε λοιπόν πώς ανοίξαμε. Έτσι. Και αυτό ουσιαστικά μας έδωσε τότε την ελπίδα, γιατί αρχίσαμε και διαβάζαμε, υπάρχει ένα site που λέγεται clinicaltrials.com. Αυτό τι κάνει? Κάθε ένας που θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό του και ξεκινάει μια μεγάλη κλινική μελέτη, την γράφει εκεί και λέει ξεκινάω αυτή. Όταν λοιπόν διαβάζαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τις μελέτες που αρχίζαν και γινόντουσαν για τα εμβόλια, λέγαμε υπάρχει κάποια ελπίδα. Γιατί μέχρι τότε θα σας το πω πάρα πολύ απλά σαν κλινικός γιατρός. Σαν άνθρωπος ο οποίος ακόμα και σήμερα έχω την ευθύνη της μονάδας COVID της πνευμονολογικής κλινικής του Αττικού Νοσοκομείου. Δεν έχουμε ιδανική θεραπεία. Ξεχάστε τη λέξη ιδανική θεραπεία σε αυτή τη νόσο. Ό,τι εφαρμόζουμε και ό,τι θεραπευτικά πρωτόκολλα κάνουμε,
οι λύσεις που δίνουμε είναι, θα έλεγε κανένας, καλές μεν, αλλά όχι σημαντικές. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που μάθαμε και βελτιωθήκαμε πολύ στον χρόνο είναι ο σωστός τρόπος της ξυλοθεραπείας. Τα φάρμακα που έχουμε δεν είναι ιδανικά και από ό,τι φαίνεται προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με όποια σκέψη μας έρχεται, αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρουμε. Και αυτό το βλέπετε. Οι ασθενείς που μπαίνουν στις ΜΕΘ είναι ασθενείς των κλινικών. Είναι ασθενείς που έχουν πάρει ήδη φάρμακα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ιδανική θεραπεία. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάσαμε ότι αυτοί οι πρώτοι άνθρωποι, φανταστείτε ότι ήταν περίπου 100.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι τι κάνανε. Ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που θα προσφέρουμε στην επιστήμη. Τι θα προσφέρουμε. Μπήκαν λοιπόν ως εθελοντές στις μελέτες των εμβολίων. Αυτό είναι το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι εμείς σήμερα φοβόμαστε, είμαστε διστακτικοί, παραπληροφορούμε, αλλά υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που τι κάνουν. Διαλέξανε σαν μέρος προσφοράς της ζωής τους να συμμετέσχουν σε μια κλινική μελέτη που πρέπει να ομολογήσουν. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μνημονεύουμε πάντα, γιατί πραγματικά έδωσαν στην επιστήμη μαζί με την τεχνολογία που ανέφερε ο κ. Καφετζής. Διότι τι έγινε. Η φαρμακοβιομηχανία καταλάβαινε αυτό που έβλεπε και άρχισε να κάνει κάτι το οποίο δεν το είχε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Να συμπτύξει τη φάση 2, που είναι η φάση δόσης και ασφάλειας, με τη φάση 3, που είναι η φάση κλινικής αποτελεσματικότητας. Έτσι λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2020, ανοίξαμε ένα πρωί, όπως κάθε Πέμπτη, το περιοδικό New England Journal of Medicine, το οποίο βγαίνει περίπου ξημερώματα ώρα Ελλάδος, στην Αμερική είναι φυσικά απόγευμα, και διαβάσαμε αυτή τη μελέτη. Ήταν η μελέτη της Pfizer, η οποία μας έδειχνε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί, στους 120 περίπου μέρες παρακολούθησης, είχαν μια πάρα πολύ σημαντικά μειωμένη μολυσματικότητα σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν εμβολιαστεί. Γιατί σε αυτή τη μελέτη, ξέρετε, υπάρχει και η τύχη. Αν θα μπει στο κανονικό σχέδιο ή αν θα μπει στο πλασίβο. Αυτοί λοιπόν που μπήκαν στο πλασίβο, βλέπετε ότι πρακτικά είχαν αρχίσει και νοσούσαν πολύ περισσότερο. Και αυτό μας έδωσε, ξέρετε, μια μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ήταν ένα πολύ μεγάλο έναυσμα για μας. Γιατί δείξαμε ότι έχουμε μπροστά μια τεχνολογία που δείχνει να έχει αποτελεσματικότητα απέναντι στη μόλις. Αυτό άρχισε και την οτροπία μας, γιατί αισθανθήκαμε ότι είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε με έναν άλλο τρόπο, γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Φυσικά, αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση, γιατί πάντα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αλλά και να βλέπουμε το πώς διαβάζουμε τις μελέτες, είναι ότι διαβάσαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν σε αυτή τη μελέτη, είναι λογικό. Δεν ήταν ο βαρέος πάσος, δεν ήταν ο άνθρωπος με τα πολλά νοσήματα. Ήταν άνθρωποι κοντά στα 50 έτη, μέσης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πάρα πολλά υποκείμενα νοσήματα και έτσι λοιπόν λέγαμε ότι πολύ πιθανόν να μην είναι και ο αντιπροσωπευτικός πληθυσμός. Ήταν όμως ένα μεγάλο σήμα. Και το δεύτερο πράγμα που μας έκανε εντύπωση είναι ότι έπρεπε να διαβάσουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Γιατί για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι να το κάνω ένα φάρμακο, μια παρέμβαση η οποία είναι αποτελεσματική όταν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε ότι μπορεί στην πλειονότητα των ασθενών να πονέσει το χέρι πολύ περισσότερο από άλλες καταστάσεις. Και αυτό φάνηκε. Ότι όσοι κάναμε το εμβόλιο, είχαμε μια μεγαλύτερη αίσθηση, ίσως κάποιοι από εμάς του πόνου στο χέρι, σε σχέση με άλλες φορές όπως κάνουμε στην Κρήτη. Κάποιοι κάναν πυρετό, κάναν ρίγη, που κράτησαν 24 με 48 ώρες. Όπως έκανα και εγώ, 24 ώρες στη δεύτερη δόση, είχα πυρετό 38 και ρίγη, και αυταργίες. Τα οποία υποχώρησαν όμως, φάνησαν ότι ήταν πρακτικρόνιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα λοιπόν, αυτό που μας έκανε εντύπωση από την πρώτη μελέτη που διαβάσαμε ήταν η μελέτη της αισιοδοξίας. Ήταν ότι έχουμε στα χέρια μας κάτι αποτελεσματικό που φαίνεται να είναι ασφαλές τουλάχιστον στον πληθυσμό αυτών των οποίων μελετούμε. Και κάνει κάποιες τοπικές και κάποιες πιο συστηματικές παρενέργειες, ανεπιθύμητες ενέργειες που μάλλον είναι βραχυχρόνιες, δηλαδή γίνονται γρήγορα. Δεν γίνονται σε μακρό βάθος. Δεν είδαμε κανένα να κάνει στο μήνα ή στο δίμηνο ή στο τρίμηνο. Τρεις μήνες ήταν η παρακολούθηση. Ήταν το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα. Έτσι λοιπόν,
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, στις 28 Δεκεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, του 2020, μας κάλεσαν όσους είχαμε δηλώσει να εμβολιαστούμε. Εγώ εμβολιάστηκα στις 28 Δεκεμβρίου του 2020, την πρώτη μέρα, στο Αττικό Νοσοκομείο, να κάνουμε το εμβόλιο. Είμασταν διστακτικοί, να το ξέρετε. Και φοβισμένοι μας. Το γνωρίζουμε αυτό και σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Και εμείς ήμασταν. Λέγαμε, για να δούμε. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι μας περιμέναν απ' έξω. Θυμάμαι όταν βγήκα απ' έξω από το εμβολιαστικό κέντρο, με βρήκε ένας συνάδελφος και μου λέει: τι αισθάνεσαι, τι έχεις. Του λέω: το μόνο που αισθάνομαι είναι ότι παραμένω όπως ήμουν Παναθηναϊκός. Δεν έχω αλλάξει ομάδα. Άρα δεν βρήκε μέσα στο DNA της ομάδας. Λοιπόν, άρα λοιπόν κάτι άλλο φαίνεται να συμβαίνει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μας απασχόλησε για τις ανεπιθύμητες ενέργειες, θα σας το πω πολύ απλά, και αν το θυμηθείτε τότε, ήταν οι αλλεργίες. Εκεί έγινε ο πρώτος στόχος. Οι αλλεργίες. Είμαι αλλεργικός. Τι θα πάθω αν θα κάνω το εμβόλιο. Φοβάμαι να το κάνω. Μπορεί να πάθω αλλεργικές αντιδράσεις. Ψάξαμε λοιπόν να δούμε πώς είναι παιδί μου από αυτούς που κάνανε εμβολιασμούς είχαν αλλεργίες. Και το ποσοστό που βλέπετε είναι ανάξιο να το συζητήσει κανένας. Φυσικά ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που έφεραν αντιρρήσεις πάνω σε αυτό. Έχετε ακούσει σήμερα αντιρρήσεις για αλλεργίες? Όχι. Εξαφανίστηκαν. Γιατί εξαφανίστηκαν? Γιατί η ιατρική έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Να αποδείξει πραγματικά ποιες αλλεργίες ήταν αυτές που είχαν πρόβλημα και ποιες δεν είχαν. Και ποιος είναι υπεύθυνος να το κάνει αυτό? Η επιστημονική εταιρεία. Εγώ θυμάμαι την ανακοίνωση της Ελληνικής Αλλεργολογικής Εταιρείας που έγραψε 1, 2, 3, 4. Τελείωσε. Είπε λοιπόν, αν σε πειράζει το οστρακοειδές, μην τρως οστρακοειδές. Δεν έχει όμως κανένα λόγο να μην πας να κάνεις το εμβόλιο. Αν την άνοιξη τρέχει η μύτη σου ή τσούζουν τα μάτια σου, δεν έχει κανένα λόγο να μην πας να κάνεις το εμβόλιο. Αν σε έχει τσιμπήσει ή έχεις αλλεργία σε σπίκα ή σε κάποιο φάρμακο, όπως ήταν πάρα πολλοί τότε, θυμάμαι, στην πρώτη φάση του εμβολιασμού, γιατί υγειονομική. Έχω αλλεργία στις φενικυλίνες. Πώς θα κάνω το εμβόλιο? Δεν υπήρχε κανένας. Υπήρχε όμως δύο πράγματα που θυμάμαι ρωτούσαν τα εμβολιαστικά κέντρα. Το ένα ήταν αν ο άνθρωπος είχε κάνει μια εξεστημαγμένη αλλεργική αντίδραση άμεσα σε κάποιο εμβόλιο ή κάποιο ενέσιμο φάρμακο στο παρελθόν. Άρα έπρεπε να κάνει, όχι να φύγει από το εμβόλιο, να κάνει έναν έλεγχο για να δει αν πραγματικά έχει πρόβλημα ή όχι. Και το δεύτερο ήταν αν είχε κάνει κάποιος ιστορικό αντίδραση σε υπακτικό πριν τη διενέργεια κολονοσκόπηση. Γιατί έχει μέσα μία ουσία η οποία, αν είσαι αλλεργικός αυτή, μπορεί να κάνει αλλεργία και στο εμβόλιο. Άρα λοιπόν η ιατρική ξεκαθάρισε αμέσως τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αλλεργιών μέσω της επίσημης θέσης όλων των αλλεργιολογικών εταιριών σε όλο τον κόσμο. Πήραν θέση, είπαν 1, 2, 3, 4. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Προσέξτε να δείτε τι είχε γίνει. Αυτό το πράγμα το οποίο φάνηκε να υπάρχουν αλλεργίες, ενώ ανέφεραν πάρα πολύ ουσιαστικά στην αρχή, άρχισε να φύγει. Μετά ξεχάστηκε. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ό,τι εμφανίστηκε αλλεργικό, εμφανίστηκε γρήγορα. Ποτέ κανένας δεν ήρθε σε 5 μέρες ή σε 4 μέρες να κάνει. Πού μπερδεύτηκαν τα πράγματα? Τα πράγματα μπερδεύτηκαν διότι χαρακτηρίστηκαν ως αλλεργίες ο φόβος και η διστακτικότητα που οδήγησαν σε κάποιες αγχώδεις διαταραχές στη διάρκεια των εμβολιασμών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά υγειονομικό στο δικό μας νοσοκομείο που με φωνάξαν και εμένα μαζί με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Μακρύ που είναι ο αλλεργιολόγος του νοσοκομείου μας γιατί μας είχαν κάνει βαριά αλλεργική αντίδραση. Δεν υπήρχε καμία αλλεργική αντίδραση. Ήταν πολύ χαρακτηριστική εικόνα του άγχους. Όπως είχα και εγώ άγχος. Όταν πήγα να εμβολιαστώ, είχα άγχος. Δεν ήμουν ελεύθερος και έλεγα «Α, δεν τρέχει τίποτα». Ήταν η πρώτη μέρα των εμβολιασμών. Πήγαινα με την ελπίδα, αλλά δεν σημαίνει από μέσα ότι δεν είχα κάποιον αόρατο φόβο. Είναι ανθρώπινο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αυτά που είδαν, υπεραλισμός, ο άλλος να παίρνει 100 αναπνοές το λεπτό, ή να βλέπεις ανθρώπους να κάνουν τάση για έμετρο, ή να κοιτάνε να λένε θα χάνουν τις αισθήσεις μου, χάνουν τις αισθήσεις μου, δεν ήταν αλλεργίες. Τελείωσε αυτό το θέμα. Είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν ήταν αλλεργίες. Και αυτό ουσιαστικά απέδειξε και το πολύ χαμηλό ποσοστό των αλλεργιών που υπήρχαν στον εμβολιαστή. Το άλλο είναι τα πράγματα που σας είπε ήδη ο κύριος Καπετζής και δεν θέλω να μακρηγορήσω από αυτά σε αυτά. Και το πρώτο πράγμα που ακούσαμε σαν δεύτερο πρόβλημα ήταν ότι αν εμβολιαστείς θα νοσήσεις.
γιατί θα κάνει λίμωξη ο ιός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο, εάν το δεις πραγματικά, θα το δεις πολύ άμεσα και στις μελέτες. Δεν μπορεί να μην το δεις στις μελέτες και να το δεις στην κλινική πράξη. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Τώρα, για το αν το microRNA μπαίνει στο DNA του κυτάρου, αυτό νομίζω ότι ήταν μια γνώση που καλώς ή κακώς για όσους παρακολουθούσαμε τη βιολογία, που δεν ήταν και το πιο αγαπημένο μας μάθημα στο Πανεπιστήμιο, το μάθαμε εκεί. Δεν περιμέναμε πολλά χρόνια να το μάθουμε αργότερα. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα αυτό που λέει το φαινόμενο της ενίσχυσης της λίμωξης μέσω αντισωμάτων. Αυτό είναι λοιπόν σε κάποιες λίμωξεις που όταν κάνεις κλινικές δοκιμές μπορεί να εμφανιστεί, ας πούμε, ότι ξαφνικά κάνεις λίμωξη. Αυτό όμως δεν έχει εμφανιστεί στο SARS-CoV-2 μέσα από τους εμβολιασμούς. Είχε παρατηρηθεί από τον ιό του δάγκου πυρετού, αλλά όχι σε κανένα άλλο εμβολιασμό ή σε κάποιον άλλο, σε κάποια άλλη παρέμβαση. Και όλα τα εμβόλια που ελέγχονται για αυτό το φαινόμενο δεν φάνηκε να το έχουμε κάνει. Άρα ας το βγάλουμε από το μυαλό μας, γιατί δεν είναι και κάτι που κρύβεται. Είπαν πολύ το κρύβεται, δεν το λέω. Μα πώς να το κρύβει. Δεν γράφει μετά από χρόνια, ας πούμε. Το γράφει αμέσως. Άρα είναι μερικά πράγματα που έχουν βασικές γνώσεις της ιατρικής τα οποία αμφισβητήθηκαν. Πάμε στο τρίτο κομμάτι της πορείας μας. Είναι περίπου Μάρτιος με Απρίλιος του 2021. Και εδώ πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είναι η περίοδος των θρομβώσεων. Είναι που για πρώτη φορά Γερμανοί ερευνητές δημοσιεύουν 10 περιστατικά στα οποία δείχνουν ότι έχουν θρομβώσεις από συγκεκριμένο εμβόλιο, το εμβόλιο του αδενοϊού της AstraZeneca. Και για πρώτη φορά εκεί πρέπει να πούμε την αυτοκριτική μας, ότι ο EMA σε κάποια φάση κράτησε μια πιο αμυντική στάση σε αυτό το κομμάτι και δεν ήταν πιο επιθετικός. Η επίθεση έπρεπε να ήταν η αλλαγή του ηλικιακού εύρους, όπως και έγινε αργότερα. Διότι το ηλικιακό εύρος φαινόταν ότι δεν έπρεπε να αφορά μικρές ηλικίες και ειδικά γυναίκες. Αυτό ήταν κάτι που παρατηρήθηκε σε διεθνώς, αλλά δεν παρατηρήθηκε στον υπερβολικά μεγάλο αριθμό στον οποίο φάνηκε από αυτό το σημείο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είχε περίπου 18 θανάτους. Εδώ πρέπει να το πούμε ότι ο θάνατος είναι μια κατάσταση στην οποία δεν θέλουμε να υπάρχει για κανέναν άνθρωπο. Δεν είναι αριθμός. Είναι ζωή, είναι συνέστημα, είναι κάτι που το νιώθεις και το νιώθεις το κάθε περιβάλλον. Και σε 34 εκατομμύρια εμβολιαστέντες στις 4 Απριλίου του 2021 είχε παραδεχθεί περίπου στους 220 σε 220 ασθενείς. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν πάβει όμως να είναι ποσοστό και αυτό είναι κάτι που ανάγκασε να αλλάξουν τα ηλικιακά όρια. Έτσι, αυτό λοιπόν οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλη έρευνα και ουσιαστικά αποδείχθηκε και ποιος ήταν ο μηχανισμός ο οποίος υπήρχε. Και γι' αυτό σήμερα σε κάθε ύποπτο τέτοιο περιστατικό, που σας λέω ότι με τον χρόνο έχουν φθήνει πάρα πολύ για αυτά, σχεδόν έχουν εξαφανιστεί γιατί άλλαξε το ηλικιακό εύρος, έτσι, μπορεί πλέον κάποιος να κάνει γρήγορη αιτιολογική διερεύνηση στο κομμάτι αυτό. Μην ξεχνάμε όμως, αυτό είναι μια μελέτη από το περιοδικό Stroke πριν από ένα μήνα. Οι άρρωστοι οι οποίοι έκαναν COVID-19 είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να πάθουν εγκεφαλικές θρομβώσεις και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό να πάθουν πνευμονική εμβολία. 26 αρρώστους είδαμε χθες το πρωί στην πρωινή επίσκεψη στην κλινική μας με COVID. Οι 7 έχουν θρομβώσεις. Βάλτε το πρώτο ποσοστό. Ο ένας από αυτούς είναι 28 χρονών, ασυμπτωματικός ως προς τη λίμωξη, αλλά με 9 θρόμβους, 5 στον αριστερό πνεύμονα και 4 στο δεξιό. Άρα λοιπόν η θρόμβωση είναι ένα μέρος του ιού. Και αν αναστήλεις τη μόλυνση, θα αναστήλεις και τη θρόμβωση. Μυοκαρδίτιδες. Ήταν το επόμενο βήμα. Γιατί έγινε αυτό, γιατί φάνηκε, το λέμε, ότι υπήρχε μια εικόνα αύξησης ενός ποσοστού μυοκαρδίτιδας, βλέπετε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια είχαν 54 περιπτώσεις. Πού εμφανιζόντουσαν, σε ποιο νέους ανθρώπους. Πώς εμφανιζόντουσαν, με πόνο, ταχυκαρδία. Τι ήταν όμως το χαρακτηριστικό τους, ότι σε μικρό χρονικό διάστημα υπήρχε υποχώρηση των συμπτωμάτων, με κοινά αντιθερμονώδη, χωρίς να υπάρχει παρουσία έκπτωσης της καρδιακής λειτουργίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας βάζει σε εγρήγορση αν έχουμε συμπτώματα ανάλογα μετά τον εμβολιασμό. Το γνωρίζουμε.
Δεν είναι όμως αιτία να αναστείλουμε τον εμβολιασμό. Γιατί δεν είναι αιτία? Γιατί βλέπετε ότι σε αντίστοιχη ομάδα η οποία ελέγχθηκε με λίμωξη από κορονοϊό είχε 708 μυοκαρδίτες σε 9 άτομα. Πρόσφατα είδαμε έναν συνάδελφο γιατρό ο οποίος έκανε μυοκαρδίτιδα από τον COVID ακριβώς ενώ δεν είχε κανένα άλλο σύμπτωμα. Τίποτα. Όλα ήταν καλά και νόμιζε ότι είχε πνευμονία και ανησυχούσε. Είχε ελάχιστα ευρήματα από την αξονική πνευμονία και είχε κάνει μια σοβαρή μορφή μυοκαρδίτιδας. Άρα η μυοκαρδίτιδα είναι μία από τις επιπλοκές του κορονοϊού. Γι' αυτό και με τους καρδιολόγους συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό. Υπάρχει μετά το εμβόλιο, αλλά σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό και γίνεται γρήγορα. Σε αντίθεση με αυτούς που νοσούν και κάνουν μυοκαρδίτιδα, οι οποίοι έχουν έκπτωση της καρδιακής λειτουργίας, καρδιολόγοι που ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, υποβάλλονται σε πάρα πολλές παρακλινικές εξετάσεις και παίρνουν πλέον φαρμακευτική αγωγή για να ξαναφέρουν την καρδιά τους, αν την επαναφέρουν, στα ίδια επίπεδα. Πώς προστατεύεται, λέει, το κοινωνικό σύνολο, άλλη μεγάλη ερώτηση της εποχής, αφού και οι εμβολιασμένοι κολλάνε? Ναι, κολλάνε και πρέπει να το πούμε. 75% που νοσηλεύουν είναι ανεμβολίαστοι, 25% εμβολιασμένοι. 80%, 82% στις ΜΕΘ ανεμβολίαστοι, 18% εμβολιασμένοι. Κολλάνε και εμβολιασμένοι. Κολλάνε όμως, αλλά κολλάνε πολύ λιγότερα. Οι αριθμοί το λένε. Εκτός αν γίνει αυτό που λέει η παραπληροφόρηση, ότι δίνουμε λανθασμένους αριθμούς. Πηγαίνουμε στη ΜΕΘ και αλλάζουμε τα νούμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι πιο μειωμένη η μολυσματικότητα του ιού στους εμβολιασμένους και επίσης έχει πολύ μικρότερο ποσοστό μετάδοσης σε σχέση με τους ανεμβολίαστους. Άρα λοιπόν ας το βγάλουμε και αυτό. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά τελευταία, γιατί το κοιτάμε και ερευνητικά, ότι αν κάνουμε PCR στον εμβολιασμένο που κόλλησε, αυτή αρνητικοποιείται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ανεμβολίαστο. Άρα το υλικό φορτίο που έχει μένει για πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Το εμβόλιο, αν θέλει κανένας να περάσει ένα μήνυμα, προστατεύει από αυτό που λέγεται σοβαρή νόσο, προστατεύει από τους δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες και την εισαγωγή στη ΜΕΘ και φυσικά το θάνατο. Είμαι νέος και υγιής, λέει, μπορώ να εμβολιαστώ. Ναι, είσαι νέος και υγιής, το καταλαβαίνουμε. Αλλά εδώ είναι ένας νέος και υγιής, ο οποίος αυτή τη στιγμή παρακολουθείται στο post-COVID ιατρείο της κλινικής μας. Δηλαδή αυτό που κάνουμε μετά από λίμωση. Και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή περίπου 287 αρρώστους. Τι έχουν αυτοί? Έχουν άγχος, έχουν φόβο, έχουν πνευμονική συμμετοχή, έχουν καταβολή και πολλοί από αυτούς έχουν τους παραμένει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ανοσμία και η αγευσία. Σκεφτείτε ένα νέο άνθρωπο, ας πούμε, να πηγαίνει να τρώει μια από τις μεγάλες απολαύσεις που έχουν και να μην καταλαβαίνει τι τρώει. Έτσι, ή να μην καταλαβαίνει τι μυρίζει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο νέος άνθρωπος είναι σίγουρα, το είπε ο κύριος Καπετζής πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ότι τα παιδιά νοσούν, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Δυστυχώς. Δεν είναι άνθρωπος. Μπορεί να νοσήσει και να νοσήσει σοβαρά. Και τότε καταλαβαίνει και αυτός την ευθύνη που έχει απέναντι. Λοιπόν, ανοσία της αγέλης. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Και το ακούω πάρα πολλές φορές σαν από τους ανθρώπους που δεν υποστηρίζουν τα εμβόλια ότι είναι προτιμότερο η ανοσία της αγέλης. Εγώ θα ήθελα να τους φέρουμε στη θέση του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου του 2020. Πώς θα κάναμε την ανοσία της αγέλης? Χάνοντας ανθρώπους. Ποιοι από εμάς θα κάνουμε, θα κάνουμε περιχαράκωση των δικών μας ανθρώπων και θα χάνουμε το διπλανό μας? Δηλαδή η ανοσία της αγέλης, ξέρετε, έχει ένα τίμημα. Και το τίμημα αυτό είναι βαρύ, λέγεται ζωή. Άρα η ανοσία της αγέλης είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Και την ανοσία της αγέλης θα την κάνουμε με τον εμβολιασμό. Διότι έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε το υλικό φορτίο, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις μολύσεις και να αποπιέσουμε το σύστημα υγείας. Νομίζω ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου το είπε πολύ καλά. Αντικαταστείτε τα ράπιντ με τα εμβόλια. Είναι δικαίωμά μου να μην θέλω να εμβολιαστώ. Ας προστατεύσω, λέει, τους ευάλωτους. Να προστατευτούμε τους ευάλωτους. Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν. Μα τι είμαστε εμείς? Δεν είμαστε μέρος ενός κοινωνικού συνόλου? Δεν ζούμε σε μια κοινωνία? Δεν αγαπάμε τον διπλανό μας? Εμείς όλοι την θρησκεία μας, την ορθόδοξη θρησκεία, αυτό δεν μας δίδαξε? Δεν μας δίδαξε την αγάπη προς τον πλησίο μας?
τη ζωή, δεν δίδαξε η θρησκεία μας. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν εμείς να πούμε ότι δεν ασχολούμαστε με τον διπλανό μας? Αυτό προστατεύουμε. Και οι νέοι άνθρωποι που εμβολιάζονται, να ξέρετε, δεν εμβολιάζονται μόνο γιατί έτσι τους είπαμε εμείς. Εμβολιάζονται για να προστατεύουν στον παππού τους, τη γιαγιά τους, τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσαν, γιατί έτσι είναι και η ελληνική κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που μεγαλώνει μέσα σε μια οικογένεια. Φοράω μάσκα, λέει. Δεν κινδυνεύω να εμβολιθώ, ούτε να εμβολίνω. Γιατί να κάνω το εμβόλιο? Πρώτον, δεν προφέρει η μάσκα 100% προστασία. Και δεύτερον, ας πάρει κάποιος να δει λιγάκι πώς φοράμε τις μάσκες. Έτσι. Μπαίνει κανένας λοιπόν στο μετρό της Αθήνας, έτσι, και βλέπει τη μάσκα η οποία είναι μάσκα του πηγουνιού. Όχι ούτε του σώματος ούτε της μύτης. Άρα λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο πρακτικοί σε αυτό το πράγμα και ας πούμε ότι η μάσκα είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο που μας προστατεύει σαν ατομική προστασία, αλλά δεν υπερέχει το εμβολιασμό. Έκτη ερώτηση. Δεν έχει δοκιμαστεί, λέει, το εμβόλιο. Ποιος δεν μας έχει πει ότι έχει δοκιμαστεί? Μα 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν πάρει τον εμβολιασμό, έχουν κάνει εμβολιασμό. 7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ποια άλλη δοκιμή πρέπει να γίνει για να πιστεί ή να ενημερωθεί κάποιος ότι έχει γίνει σε μεγάλο ποσοστό? Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο αριθμός ο οποίος έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι επίσης άλλος ένας μύθος. Δεν έχουν πάρει αδειοδότηση. Έχουν πάρει αδειοδότηση. Απλώς στην αρχή είχαν πάρει προσωρινή αδειοδότηση, γιατί είναι λογικό ότι έπρεπε να φανούν αρκετά στοιχεία για να πάρουν την τελική αδειοδότηση. Πάμε τώρα να πούμε αυτό που άκουσαν πολλές και το ακούμε πολλές φορές. Είναι λογικό αυτό, ξέρετε. Δεν ακούγεται παράλογο. Είμαι έγκυος. Φοβάμαι. Θέλω να κάνω παιδί. Φοβάμαι. Είναι ένας λογικός φόβος. Δεν είναι παράλογος αυτός ο φόβος. Πρέπει όμως να πούμε ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν νοσηλεύουμε έγκυο γυναίκα. Διότι πραγματικά νοσηλεύουμε δύο ανθρώπους. Δεν νοσηλεύουμε ένα. Και εκεί αισθανόμαστε την αγωνία, ειδικά όταν θα μπει ο γυναικολόγος μέσα, γιατί εμείς δεν είμαστε γυναικολόγοι, για να μπορούμε να κάνουμε την παθολογία της εγγύου και να βάλει το υπέρυχο για να ακούσουμε ότι το παιδί είναι καλά. Γιατί εμείς, σαν κλινικοί πνευμονολόγοι, βλέπουμε μόνο την έγκυο. Δεν βλέπουμε το παιδί. Έτσι, το παιδί θα το δει, το καταλαβαίνει και το βλέπει ο γυναικολόγος μέσα στο υπέρυχο. Θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε την εγκυμοσύνη. Στο Αττικό Νοσοκομείο, μία μάνα γέννησε στη μονάδα θετικής θεραπείας διασωληνωμένη και ξαναείδε το παιδί της, το είδε το παιδί της ευτυχώς, μετά από δύο μήνες. Σκεφτείτε λοιπόν αυτή την υπέρτατη στιγμή της ζωής, της μάνας που γεννάει ένα παιδί και το βλέπει στο ένα δευτερόλεπτο και αγαλιάζει η ψυχή της και ηρεμεί, να βλέπει πραγματικά να κάνει αυτό, να το δει δύο μήνες. Είδε σε δύο μήνες το παιδί της. Γιατί? Γιατί ήταν διασωληνωμένη και έπρεπε να βγει από τη μονάδα. Για μας η εγκυμοσύνη, το είπε ο κύριος Καφετζής, δεν θέλω να τονίσω τίποτα παραπάνω. Είναι μια κατάσταση, δεν είναι νόσος που προδιαθέτει σε σοβαρή μόλυνση και είναι επιβεβλημένη ο εμβολιασμός στην εγκυμοσύνη. Διότι έχεις να κάνεις με δύο ζωές και να προστατεύσεις δύο ζωές. Υπήρχε λοιπόν πάρα πολλές μελέτες. Εγώ θα σας δείξω μόνο αυτή. Αυτή η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι New England Journal of Medicine, που έδειξε ότι οι γυναίκες που εμβολιάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμβόλιο microRNA, γιατί αυτό ενδείκνυται στην εγκυμοσύνη, όταν γέννησαν, καταγράφηκαν ανεπιθύμητα συμβάματα που μπορεί να έγινε και συγκρίθηκαν με τον ρυθμό ανεπιθύμητων συμβαμάτων που συνέβαινε στην εγκυμοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια. Η παρατήρηση που είδαν ήταν ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά είτε σε απώλεια θανάτου του νεογνού, είτε σε πρώιμη κύηση, είτε σε αποβολή, είτε σε μικρή ηλικία του εμβρίου, δεν υπήρχε καμία διαφορά. Άρα σημαίνει ότι η γυναίκα που πήρε την υπεύθυνη στάση και εμβολιάστηκε δεν είχε καμία παρενέργεια όσον αφορά τις παρενέργειες που μπορεί να υπάρχουν στην εγκυμοσύνη εξαιτίας καταστάσεων που τις έχουμε δει όλοι, τις ξέρουμε όλοι και μπορούν να συμβούν στην οποιοδήποτε. Δεύτερη μεγάλη ερώτηση, λέει ο άλλος. Εγώ δεν θα μπορώ να κάνω εμβόλιο με τα παιδιά. Η ιατρική, ξέρετε, προσπαθούσε να απαντήσει στην κάθε παραπληροφόρηση. Αυτή η μελέτη είναι μελέτη από το JAMA, ένα από τα μεγάλα ιατρικά περιοδικά. Τι κάναμε λοιπόν?
Επειδή ακούστηκε ότι όλοι οι άντρες θα κάνουν το εμβόλιο, τελειώσαν ως άντρες και δεν θα μπορούν πλέον να κάνουν παιδιά, πήραν και τους μελετήσανε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σπέρμα τους πριν τον εμβολιασμό και μετά τον εμβολιασμό. Παραδόξως λοιπόν, το εμβόλιο φαίνεται ότι αύξησε την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και δημιούργησε ίσως μεγαλύτερη ισχύ στη δυνατότητα των ανδρών να κάνουν παιδιά, να έχουν μάλλον, θα έλεγε κανείς, γόνιμο σπέρμα σε σχέση με το πριν το εμβόλιο. Άρα λοιπόν η ιατρική, επειδή πρέπει να αποδεικνύει, και εδώ δέχτηκε πάρα πολλές προκλήσεις, την πρόκληση αυτή την απάντηση. Τα εμβόλια ευνοούν τις μεταλλάξεις. Όχι, είναι λάθος αυτό. Το αντίθετο συμβαίνει. Όσο περισσότερο κυκλοφορεί ο ιός, τόσο αυξάνονται οι μεταλλάξεις. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν είχαμε ένα μεγάλο ποσοστό καλυμμένου εμβολιασμού, μπορεί να είχαμε και ένα τμήμα, έναν ιό, μία παραλλαγή του ιού και με επίσης σε αυτόν πάνω να βασιζόμαστε όλοι. Πώς αναπτύχθηκε το ΔΕΛΤΑ, σε ποια χώρα αναπτύχθηκε, στην Ινδία. Γιατί αναπτύχθηκε στην Ινδία, γιατί είναι μια χώρα με πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Γιατί μιλάνε για την Αφρική τώρα. Γιατί την Αφρική την έχουμε αφήσει πίσω. Γιατί κανένας δεν σκέφτηκε από τις προηγουμένες χώρες να βοηθήσει χώρες φτωχές. Οι μεταλλάξεις λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και όλοι αναρωτιόμαστε, είναι τα εμβόλια ασφαλή στις μεταλλάξεις. Εδώ είναι η μελέτη πάλι New England Journal of Medicine. Πάλι για τα εμβόλια όλα. Και βλέπετε ότι όντως, πραγματικά, σε σχέση με τις αρχικές μελέτες, χάνεται λίγο το ποσοστό προστασία. Γιατί νοσούν οι εμβολιασμένοι. Νοσούν γιατί η ΔΕΛΤΑ φαίνεται ότι δεν έχει την ίδια ευαισθησία που και το αρχικό στέλνο. Άρα σε κάποιους θα αρχίσουν να νοσούν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ένα ποσοστό που μπορεί να είναι πάνω από το μικρό ποσοστό που αναφέρθηκε στην αρχή, στην πρώτη μελέτη. Μπορεί να είναι και κοντά στο 20%. Ποιο είναι όμως το κύριο, ποιο είναι το κύριο κομμάτι σε αυτό? Ότι ακόμα κι αν νοσούν, η ασφάλεια και η προστασία απέναντι στη σοβαρή νόσο παραμένει ίδια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να μπορεί κανείς να ανταπεξέλθει. Φυσικά, εδώ πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή και να το πούμε ότι υπάρχουν μερικές ομάδες ασθενών βαριά νοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι, τεχνητός νεφρός. Οι άνθρωποι που παίρνουν χημειοθεραπείες σε πολύ βαθιά μείωση της άμυνας τους, που μπορεί να μην έχουν την ανοσιακή απόκριση στα εμβόλια που έχουν ο άλλος πληθυσμός όπως είμαστε εμείς. Αυτούς τους ανθρώπους προσπαθούμε να βοηθήσουμε τώρα. Για αυτούς βγήκαν τα μονοκλονικά. Για αυτούς εφαρμόζουμε πλέον τα μονοκλονικά σήμερα. Και έτσι τους έχουμε βάλει ώστε να έχουν την προτεραιότητα. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πιθανότατα δεν έχουν, όχι γιατί δεν το θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να αναπτύξουν μια ανοσιακή απόκριση σε ανάλογο βαθμό όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί κάνουμε νέα δόση? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μείνουμε παραπάνω. Το είπε ο κ. Καπετσής. Είναι τρεις οι δόσεις του εμβολίου. Έτσι φαίνεται. Ποιος το κατάλαβε πρώτος? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ μόλις είδε τα πράγματα να πηγαίνουν πάνω, κατευθείαν έκανε τρίτη δόση. Και κατευθείαν κατέβασε πάλι το ποσοστό. Κατέβασε τις νοσηλίες, κατέβασε τις ΜΕΘ, κατέβασε τους θανάτους. Είναι λοιπόν πράξεις που πρέπει να πάρουμε. Και αυτό είναι και μια έκκληση σε όλο τον ιατρικό κόσμο ότι δεν στοχεύουμε μόνο να πάρουμε καινούργιους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Θέλουμε να ενισχύσουμε και τους ανθρώπους που ήδη μέχρι τώρα είχαν πάρει την απόφαση. Και σας το λέω αυτό με όλη τη σημασία της λέξης, αυτή τη στιγμή νοσηλεύουν εμβολιασμένους μόνο με δύο δόσεις. Και οι περισσότεροι από αυτούς, σας το λέω, είναι μεγάλοι και έχουν υποκείμενα νοσήματα πάρα πολλά. Άρα λοιπόν το προφίλ των νοσηλευόμενων μας τον τελευταίο μήνα είναι, των εμβολιασμένων, είναι μεγάλη ηλικία, πολλά υποκείμενα νοσήματα, δύο δόσεις. Αυτό είναι το προφίλ. Ο καθένας καταλαβαίνει και παίρνει τα συμπεράσματα. Θα κλείσω λοιπόν αυτή την παρέμβασή μου με δύο μηνύματα. Το ένα είναι αυτό. Σημερινή δημοσίευση πριν από λίγες ώρες στο Science. Αυτό είναι για την μετάλλαξη όμικρον, τη γνωστή μετάλλαξη της Μποτσουάνα που έγινε ο φόρος. Το δανείστηκα σήμερα μετά από μια επικοινωνία από το φίλο μου τον Κίκα τον Μαγιοκίνη, που είναι ένας εξαιρετικός ιερολόγος και επιστήμονας και τα ξέρει καλύτερα από μένα όλα αυτά. Και γι' αυτό τον θέλω να μου τα εξηγήσει, γιατί εγώ δεν τα κατάλαβα πολλές ώρες. Μου λέει λοιπόν, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι έτσι όπως τη βλέπουμε στο μικροσκόπιο είναι κάτι ενδιάμεσο της νοτιοαφρικάνικης και πιθανότατα της ΔΕΛΤΑ. Άρα πιθανότατα τα εμβόλια
δεν θα είναι τόσο αναποτελεσματικά όπως άρχισε να βγαίνει, αλλά με αυτό το προβλεπτικό μοντέλο που βασίζεται στο πώς βλέπουν οι άνθρωποι, που ξέρετε είναι οι άνθρωποι που δεν ακούγονται. Ακούγονται κυρίως οι κλινικοί, ακούγονται οι επιδημιολόγοι, αλλά οι εργαστηριακοί που δουλεύουν σκληρά σε αυτό το θέμα είναι οι μόνοι άνθρωποι που δεν έχουν ακουστεί. Και είναι ίσως αυτοί που κάνουν και την περισσότερη δουλειά. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πολύ πιθανό να μην είμαστε τόσο απαισιόδοξοι σε αυτό που ακούμε και η ιατρική θα προσπαθήσει να βρει λύσεις είτε μελετώντας αυτή την παραλλαγή και βγάζοντας αυτή την υποθετική αποτελεσματικότητα των εμβολίων όπως σήμερα δημοσιεύτηκε σε ένα περιοδικό που είναι ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου, το Science, και το μοιράστηκε μαζί μας ο Γκίκας, το εξήγησα για ποιο λόγο πρέπει να το δείξουμε σήμερα και να το εξαγγελίνουμε για να μην υπάρχει πάντα απεσιοδοξία και αρνητισμός. Το δεύτερο είναι αυτό που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρία έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και έχει 325 θανάτους περίπου στο 1 εκατομμύριο ανά 14 μέρες. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία έχουν 10 ή 15 περίπου στο 1 εκατομμύριο που έχουν ψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Αυτή η διαφάνεια νομίζω αποδεικνύει ότι η ουσία που μιλάμε σήμερα και ο λόγος που καλούμε τον κόσμο να εμβολιαστεί είναι να προστατεύσει τη ζωή. Γιατί αυτό κάνει το εμβόλιο. Προστατεύει κατά μεγάλο ποσοστό τη ζωή. Προστατεύει το δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Θα σας αφήσω λοιπόν με μερικές σκέψεις. Ότι η επιστημονική κοινότητα πήρε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της. Και να ξέρετε ότι αυτή την πρόκληση την πήρε, την έζησε, την βίωσε και την, κατά κάποιο τρόπο την είδε σαν ένα μέσο συνεργασίας, αποτελεσματικότητας και πολλή δουλειάς. Εγώ χαίρομαι που βλέπω τους νέους γιατρούς, τους ειδικευόμενους μας, που δεν διαμαρτύρονται που κάνουν 10 και 12 εφημερίες το μήνα. Δεν διαμαρτύρονται. Γιατί δείχνουν ότι είναι ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου. Και χαίρομαι γιατί δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι σίγουρα θα γίνουν καλύτεροι από εμάς. Σίγουρα. Και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία δική μας. Να βλέπουμε ανθρώπους που τους εκπαιδεύουμε ότι έχουν όλα τα φώτα να γίνουν καλύτεροι από εμάς. Δεύτερον, ότι όλοι είμαστε σε γρήγορση. Δεν αυτοσχεδιάζουμε. Το είπε ο κύριος Καφεντζής. Evidence-based medicine. Αποδεικνύουμε. Υπάρχουν δομές και συστήματα που λειτουργούν αποτελεσματικά και ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή, ως μέλος της Επιτροπής για την χορήγηση των μονοκλωνικών, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο μοντέλο με το οποίο ανα πάσα στιγμή το κινητό μας χτυπάει και μπορούμε να δούμε ανα πάσα στιγμή ότι μπορεί ένας άνθρωπος στην Ελλάδα να χρειαστεί μονοκλωνικό. Μέσα σε μισή ώρα θα έχουμε βρει τον τρόπο, όπως έχουμε βάλει από τις εφαρμογές μας, να πάρουμε απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σύστημα. Έχουμε φτιάξει δομές. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε αποφάσεις. Μην μένουμε κοντά στις παρενέργειες. Οι παρενέργειες υπήρχαν, θα υπάρχουν, είναι σίγουρο θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι χωρίς παρενέργειες. Είναι όμως πάρα πολύ μικρό και δεν είναι με τίποτα, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αποτελεσματικότητα και την προστασία. Και οι γιατροί και όλοι οι επαγγελματίες υγείας, όχι οι γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, όλοι οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στο σύστημα υγείας σε όλες τις βαθμίδες, χρειαζόμαστε καλή ενημέρωση και προσπάθεια να περάσουμε σωστές απόψεις. Και προσοχή, αυτό νομίζω το άφησα τελευταίο, ότι τα περιστατικά πρέπει να καταγράφονται καλά και κανένας από εμάς να μην καθυστερεί να καταγράφει ό,τι βλέπει σαν πιθανή ανεπιθύμητη περιέργεια. Αυτό είναι κάτι που, να ξέρετε, ισχυροποιεί τον εμβολιασμό. Δεν τον αποδυνάμε. Είμαστε σε θέση, να σας το διαβεβαιώσω αυτό, σαν κλινικός γιατρός, ότι είμαστε όλοι και όλοι μας που συμμετέχουμε στο σύστημα υγείας, είτε λέγεται αυτή νοσηλεύτρια, είτε λέγεται γιατρός, είτε λέγεται καθαρίστρια που μπαίνει και καθαρίζει κάθε μέρα το θάλαμο, γιατί και αυτή συμμετέχει στη μάχη και συμμετέχει ενεργά και δυναμικά, ότι κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε γιατί ήμασταν όλοι μαζί, δώσαμε όλοι μεγάλο αγώνα και δίνουμε μεγάλο αγώνα και έχουμε μαζί μας και την πλειοψηφία της κοινωνίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δύο καθηγητές.
Νομίζω ότι οι τοποθετήσεις τους ήταν πλήρως αντικατοπιστικές, συζητήκαν πολλά τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς μας. Θα ακολουθήσει ερωτήσεις, όποιος θέλει να υποβάλει ερωτήσεις, να δούμε απαντήσεις, ό,τι δεν έχει υποθεί, ό,τι χρειάζεται να απαντηθεί και οι καθηγητές είναι έτοιμοι για να απαντήσουν προς αυτό. Ακόμη και από τα σπίτια που παρακολουθούν, όποιος παρακολουθεί αυτή την εκδήλωση, μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις. Και αμέσως θα μεταφερθούν στους δύο καθηγητές για να απαντήσουν. Τώρα ένα μικρόφωνο, πώς θα το κάνουμε, να κατεβάσουμε αυτό κάτω. Και αυτό δουλεύει κάτω. Όχι, για τους... Για αυτούς που ρωτάνε. Για αυτούς που ρωτάνε. Αν είναι φορητό αυτό. Για τον κύριο Καρτζίνη ένωση, κάποιος που έχει νοσήσει, πόσες δόσεις πρέπει να κάνει, ώστε είναι απόλυτα ασφαλισμένος? Όσες πιο πολλές, τόσο καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον μία ή δύο, θα έλεγα πως είναι σούπερ απαραίτητες. Κοιτάξτε, αν δεχθούμε ότι η νόσηση είναι μία δόση, πρέπει να κάνει άλλες δύο. Αυτό είναι το σωστό. Αλλά μπορεί να χρειαστεί και τρεις. Δεν είναι ξεκαθαρισμένα ακόμα πόσες δόσεις πρέπει να κάνει κανείς. Η λογική αυτό λέει, ότι πρέπει να κάνει άλλες δύο δόσεις. Άλλος. Ένα βασίλειο. Τελικά, ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί, δικαιούται να μην εμβολιαστεί? Ναι, είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Είναι το εμβόλιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα... Υπάρχει αυτή τη στιγμή οριοθετημένο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και νομίζω ότι όλοι οι επαγγελματίες υγείας είμαστε μαζί σε αυτές τις αποφάσεις. Δεν έχουμε διαφορετική άποψη και διαφορετική πολιτική, η οποία λέει ακριβώς ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν ιστορικό μυοκαρδίτιδας, η οποία έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και έχει δημιουργήσει λειτουργικές διαταραχές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο παρά τις αντιρρήσεις της αιματολογικής εταιρείας, αλλά αυτό είναι η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλά αιμοπετάλια εξαιτίας ενός συνδρόμου που λέγεται θρομβοπενία με σύνδρομο διαφυγής. Είναι καθορισμένοι όλοι μέσα σε ένα ΦΕΚ. Και είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη ευαισθησία σε ένα συστατικό του εμβολίου, το οποίο, εάν δοθεί, μπορεί να κάνει σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες με τις οποίες μπορεί κάποιος να μην εμβολιαστεί. Και υπάρχουν και κάποιες υποσημειώσεις σε αυτό το ΦΕΚ, που έχει βγει από την Εθνική Επιτροπή, για συγκεκριμένα φάρμακα, στα οποία τι λέει? Ότι καλό είναι να μην δοθεί ο εμβολιασμός μετά τη χορήγηση του φαρμάκου αυτού. Είναι συγκεκριμένα νοσοκατασταλτικά φάρμακα, γιατί μπορεί η δράση του φαρμάκου να καταστήλει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Άρα θα πρέπει να πάει χρονικά λίγο διαφορετικά. Αυτά είναι όλα καθορισμένα σε ΦΕΚ, το οποίο έχει βγει τον Αύγουστο του 2021. Και να τα πούμε ποια είναι, η κορτιζόνη βασικά και τα μονοκλονικά αντισώματα. Όταν κάνει κανείς αυτά τα δύο φάρμακα και πρέπει να εμβολιαστεί, πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα τρίμηνο. Και κυρίως το ριτούξιμαπ. Και το ριτούξιμαπ. Ναι. Έχουμε μια online ερώτηση. Ο Παναγιώτης ρωτάει τι συμβαίνει αν κάποιος εμβολιαστεί με την τρίτη δόση και αμέσως μετά νοσήσει, ενώ εμβολιάστηκε μετά από αρνητικό rapid test που προφανώς έδωσε ψευδές αποτέλεσμα. Αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει την νόσο ελαφριά και θα γίνει σούπερ ανθεκτικός μετά. Δηλαδή θα έχει πολύ καλά τη σώματα. Η απάντησή του θα είναι εξαιρετικά καλή. Ναι, Παστόρα. Αν και πρέπει να σημειώσω ότι αυτό λιγάκι είναι απίθανο, γιατί μετά την τρίτη δόση, ειδικά μετά την τρίτη δόση, η απάντηση στην παραγωγή αντισωμάτων είναι απότομη. Μέσα σε 2-3-24 ώρα έχεις φτιάξει αντισώματα πάρα πολλά που πραγματικά σε προστατεύουν. Άρα αυτό είναι λιγάκι απίθανο. Έχουμε δει τελευταία 2-3 περιστατικά. Μας έχουν προβληματίσει, αλλά να ξέρετε ότι θεωρούμε, επειδή πολλές φορές κάνουμε αυτό που λέμε την ανακριτική διαδικασία. Δηλαδή τι λέμε,
έκανες την τρίτη δόση. Πώς ήσουν τις τρεις προηγούμενες μέρες? Θυμάσαι, λέει, δεν είχα τίποτα εκτός από ένα μπούκωμα. Μπούκωμα είναι δέλτα. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να είχε κάποια συμπτωματολογία και να μην την είχε δώσει σημασία, κυρίως γιατί ήταν πάρα πολύ ήπια, κυρίως επειδή ήταν προστατευμένος. Ναι, ευχαριστώ. Θα κάνω και τις τρεις ερωτήσεις για να μπορέσουμε να προβληματιστούμε. Η πρώτη είναι το εξής, ότι εδώ και ένα μήνα υπάρχει μία ενημέρωση η οποία δίσταται μεταξύ επιστημόνων για το πότε θα να κάνει το λειτουργικό εμβόλιο σε σχέση με το εμβόλιο του COVID. Πράγμα που ανάγκασε, όπως γνωρίζετε, την Επιτροπή Εμβολιασμών και να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση. Θέλω να αποψίσεις γι' αυτό. Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Θα ήθελα την άποψή σας, γιατί ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία. Η υγειονομική είναι η χρήση του δόρατος. Και επομένως, γνώμες γιατρών ή φαρμακοποιών υγειονομικών, μην εμβολιαστεί, διότι είσαι έγκυος και περίμενα, δημιουργούν θέμα. Μετά από όλα αυτά που μας είπατε, ποια είναι η άποψή σας για τους γιατρούς και τους υγειονομικούς γενικά, που προτρέπουν τον κόσμο να μην εμβολιαστεί? Και το τρίτο, θα ήθελα ειλικρινά την άποψή σας, κύριε καθηγητέ, για το εξής. Αυτές οι πλούσιες χώρες που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ινδία, η Ανατολική Αφρική, που τα νούμερα είναι τόσο χαμηλά, και προχτές που άκουγα τον κύριο Μόσελ, ότι αν αυτή τη στιγμή το νούμερο στην Αφρική δεν ήταν 7%, 30%, δεν θα είχαμε μεταλλάξει. Ποια είναι η άποψή σας για το πότε αυτές οι πλούσιες χώρες θα μπορέσουν να συνδράμουν ώστε να εμβολιαστούν και οι φτωχές όπως είναι η Αφρική και η Ινδία? Ευχαριστώ. Για τη γρήπη συντασσόμεθα με την Επιτροπή Εμβολιασμών. Γίνεται την ίδια μέρα σε διαφορετικό χέρι. Ή αν έχει προηγηθεί, γίνεται μετά από 7 με 14 μέρες. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά, νομίζω ότι είναι σαφέστατη. Για τους γιατρούς που χρησιμοποιούν απόψεις εναντίον του εμβολίου, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα σας έλεγα ότι αν ακούσει κανείς αυτές τις απόψεις και τις διαβάσει και τις ακούσει, από κάποιους που έχω ακούσει κι εγώ, δεν έχουν ιατρικό υπόβαθρο. Έχουν ένα υπόβαθρο που από πίσω κρύβονται και άλλα πράγματα, που κυρίως έχουν και λίγο πολιτικό χαρακτήρα. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος υπερασπίζεται τον αντιεμβολιαστικό κομμάτι και στο τέλος του λόγου του μιλάει γιατί τα νοσοκομεία νοσηλεύουν μετανάστες, έχει λοιπόν ένα άλλο κομμάτι στο πίσω μέρος του μυαλού του και δεν έχει το κομμάτι μόνο του εμβολίου. Άρα δεν υπάρχει τεκμηριωμένες απόψεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Είναι κομμάτια τα οποία άγονται και φέρονται. Για μας λοιπόν, ή έχεις αποδεδειγμένο να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι κατά του εμβολίου, διότι έχω δει στη μελέτη τάδε, τάδε, τάδε να έχουν δημιουργηθεί αυτά. Διότι αυτό που λένε ότι έχουν συμβεί χιλιάδες θάνατοι, είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποτυπωθεί. Εκτός αν το κρύβει κάποιος, ας πούμε, και δεν θέλει να το βγάλει. Ή κάνω μία μελέτη και προσπαθώ να δείξω αυτά. Το κρύβουν αυτοί. Έτσι. Άρα λοιπόν η αναπόδεικτη ιατρική δεν έχει θέση σήμερα. Δεν μπορεί να έχει θέση. Τελείωσε η εποχή που ο Λουκίδης ήξερε τα πάντα και έλεγε ότι έχω προσωπική γνώμη. Αυτή είναι 20 χρόνια πριν. Η ιατρική σήμερα έχει αποδεικτική φάση. Έκανα, μιλάω, είδατε, λένε η γονιμότητα επηρεάζεται. Πήγε ο άλλος, έκανε μελέτη κατευθείαν για να το αποδείξει. Δεν το άφησε ότι η γονιμότητα δεν επηρεάζεται, γιατί αυτό είναι μια οριστεία. Και το τρίτο που είπατε είναι. Για το θέμα των πλούσιων χωρών που δεν. Αυτό θα μας το πει ο κύριος Καφετζής. Που έχει εμπειρία στα εμβόλια όσο δεν έχει κανείς άλλος. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτά αποφασίζονται από μεγάλους οργανισμούς και όχι από ανθρώπους όπως είμαι εγώ ή κάποια επιτροπή κρατική ή διακρατική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να βρούνε τους τρόπους και την χρηματοδότηση εκείνη για να εμβολιαστεί και ο Αφρικανός και ο Ασιάτης και οποιοδήποτε άλλος είναι να εμβολιαστεί. Πρόεδρε, συγγνώμη, παίρνω το λόγο. Απλώς πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, κυκλοφόρησε σήμερα η άποψη του κυρίου Σκηνά, του δικού μας επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραγγελίες εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν όπως πρέπει να διατεθούν, γι' αυτό και δεν προχωράει το φάρμακο κατά του κορονοϊού. Ισχύει ή δεν ισχύει, ή είναι άποψη του κ. Σκηνά, η οποία βγήκε έτσι για να το λέει.
δεν βλέπω λογική σε αυτήν. Δεν βλέπω καμιά λογική. Τι σχέση έχει το εμβόλιο με το φάρμακο? Το φάρμακο προστατεύει κατά 50% αν δοθεί σωστά και έγκαιρα. Το εμβόλιο προστατεύει γιατί προλαμβάνει την νόσο. Και το φάρμακο εδώ που τα λέμε είναι για να προλάβει την νόσο, να μην εκδηλωθεί βαρύτερα. Και αυτή πάλι έχει ενδείξεις. Δηλαδή δεν είναι το φάρμακο που υπάρχει και που θα το έχουμε νομίζω σε κάνα μήνα, δύο από τώρα. Είναι ένα φάρμακο το οποίο πρέπει να χορηγείται σε δύο δόσεις την ημέρα από τέσσερα χάπια κάθε φορά για 5 μέρες και το χρονοδιάγραμμα είναι καθορισμένο. Και θα υπάρχει μια επιτροπή, όπως αυτή που είπε πριν ο συνάδελφός μου εδώ, ότι θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα ορίζει ποιος θα το πάρει και ποιος δεν θα το πάρει. Γιατί δεν είναι φάρμακο το οποίο μπορεί να το πάρει ο καθένας επειδή της ήρθε. Δεν είναι αμοξικυλίνη που την παίρνω επειδή πονάει ο λαιμός μου και νομίζω ότι έχω στρεπτόκοκο. Δεν είναι μόνο το κόστος. Το κόστος θα έλεγα πως ας είναι το τελευταίο που θα μας απασχολήσει. Ότι το κράτος θα δώσει τα λεφτά για να δοθεί το φάρμακο, να δοθεί το μονοκλονικό αντίστοιχο. Ο στόχος είναι να δοθεί την ώρα που πρέπει και να βοηθήσει. Γιατί αν το δίνουμε και το δίνουμε τζάμπα, τότε είμαστε βλάκες. Γιατί και ξοδεύουμε λεφτά και δουλειά δεν κάνουμε. Να πάμε ξανά στις online ερωτήσεις. Είναι τρεις. Θα σας κάνω μία-μία. Λοιπόν, ο Άκης από Κέντρο Υγείας Κανονής. Ποια είναι η γνώμη σας για τη θεραπεία στο σπίτι? Τι φάρμακα μπορούμε να δίνουμε και αν χρειάζεται νοσοκομείο? Πρόσφατα λοιπόν, πριν από 10 μέρες, με μία πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ, η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας έχουν βγάλει οδηγίες διαχείρισης της νόσου. Αυτές βρίσκονται πλέον στο site του ΕΟΔΗ, είναι σε ένα PDF πολύ απλό που μπορεί να τις κατεβάσει κανείς και να τις δει. Για το σπίτι λοιπόν υπάρχουν 3 κύρια σημεία. Πρώτον, αξιολόγηση της κατάστασης καθημερινά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεις ότι μετά από 5 μέρες συνεχίζει να κάνεις πυρετό ή βλέπεις ότι ο κορεσμός του οξυγόνου σου, γιατί μην τρελαθούμε τώρα, όλοι έχουν πάρει ένα οξύμετρο στο σπίτι και το χρησιμοποιούν, έχει πέσει κάτω από το 94% ή είσαι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας και έχεις υποκείμενα νοσήματα, πηγαίνεις στο νοσοκομείο και δεν χάνεις χρόνο στο σπίτι. Απαγορεύεται στο σπίτι η αντιβίωση. Δεν έχει κανένα λόγο. Η κορτιζόνη, κανένα λόγο. Η οξυγονοθεραπεία. Είναι εγκληματικό να δίνεις οξυγόνο στο σπίτι σε έναν ο οποίος έχει χαμηλό οξυγόνο από πνευμονία COVID. Η ιβερμεκτίνη, που είναι το φάρμακο που παίρνουν τα άλογα και χρησιμοποιήθηκε κάποια περίοδο, ακούστηκε ότι θα είναι το φάρμακο εκλογής. Η κολχικίνη. Το μόνο φάρμακο το οποίο έχει πάρει αδύνατη ένδειξη, να σας το πω weak όπως το λένε, υπάρχει στα αγγλικά κυρίως έτσι, με αυτόν τον τρόπο περιγράφεται, είναι η εισπνεώμενη βουδεσονίδη, η εισπνεώμενη κορτιζόνη, αλλά με πολύ αδύνατη ένδειξη, διότι υπάρχει μία μελέτη που έδειξε 10 με 15% μείωση των νοσηλιών. Άρα στο σπίτι πρακτικά το καλύτερο φάρμακο είναι αξιολογώ καθημερινά την κατάστασή μου. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Έτσι. Και ένα άλλο βασικά, όσα φάρμακα έπαιρνες, να συνεχίσεις να τα παίρνεις. Μην κόψεις κανένα φάρμακο χωρίς εντολή γιατρού. Δηλαδή να σας πω και κάτι άλλο, ότι πιθανότατα κάποιο ποσοστό των βαρέων πασχόντων, των εισαγωγών στη ΜΕΘ και θα τολμήσω να σας πω ίσως και της θνητότητας, να οφείλεται στην καθυστερημένη εμφάνιση στο νοσοκομείο αρρώστων οι οποίοι πιστεύαν ότι με κάποιες αναποτελεσματικές θεραπείες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την νόσο στο σπίτι. Πάω στη δεύτερη ερώτηση. Ο Χρήστης Μαρία ρωτάει: αν κάποιος έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου και έπαθε αλλεργία και χρειάστηκε να του προηγηθεί ενδοκλέβια και αγωγή κορτιζόνη για 3 ημέρες, μπορεί να κάνει την τρίτη δόση? Πρέπει να προσέξει κάτι? Η απάντηση είναι πως όχι. Εάν έχει κάνει πράγματι αποδεδειγμένη αλλεργία σε κάποια από τα εμβόλια, αυτό το εμβόλιο δεν ξαναγίνεται, γίνεται άλλο. Μπορεί να κάνει άλλο εμβόλιο. Περνάω στην τρίτη ερώτηση. Ο Χρυσόστομος ρωτάει: θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει το ενδεχόμενο επιπλοκών μετά τον εμβολιασμό στο έμβριο σε κάποια δεκανή μελλοντική εγκυμοσύνη και αν αυτό έχει ερευνηθεί και αποδειχθεί με μελέτες? Οι μέχρι τώρα μελέτες είναι σαφείς ότι όχι μόνο δεν βλάπτεται το έμβριο από τον εμβολιασμό, αλλά ίσα ίσα που προστατεύεται. Άρα ο εμβολιασμός στην έγκυο γυναίκα όχι μόνο ενδείκνεται, αλλά επιβάλλεται.
Πάμε στην τελευταία ερώτηση. Και αν οι πόλεις έχουν πάρει επίσημη έγκριση, και αν όχι έγκριση, έκτακτη, και όχι έγκριση έκτακτης ανάγκης, και γιατί. Για τον τόπο μας, για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί όταν μιλάμε για την Ελλάδα, εννοούμε την Ευρώπη όλοι. Τα εγκεκριμένα εμβόλια είναι τα τέσσερα γνωστά. Είναι τα δύο mRNA, Pfizer και Moderna, είναι της AstraZeneca και το Johnson & Johnson. Αυτά είναι εγκεκριμένα. Όλα τα άλλα δεν είναι εγκεκριμένα. Να συνεχίσω κι εγώ την ερώτηση την προηγούμενη, που δεν αναφερθήκατε και οι δυο σας στο θέμα των εγγύων γυναικών, ότι επιβάλλεται να εμβολιαστούν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας, άρα οι φοβίες και οι προβληματισμοί είναι κάτι το φυσιολογικό. Υπόθηκε μεν ότι όσες πρόκειται να τεκνοποιήσουν, έχουν προγραμματίσει να τεκνοποιήσουν, πρέπει να εμβολιαστούν. Επιβάλλεται οι έγκυες. Βέβαια, κυκλοφορούν κάποιες φωνές που λένε ότι μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά πρέπει να εμβολιαστούν. Άλλοι λένε από τη 14η εβδομάδα και μετά. Αυτό είναι το ένα το ερώτημα. Το δεύτερο είναι και οι θυλάζουσες, φαντάζομαι, μετά τον τοκετό, ότι πρέπει και οι ίδιες, αν προκύπτεται, αν πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι. Εγώ θα κάνω την ερώτηση, θα απαντήσω στην ερώτηση με ερώτηση. Εάν αυτή η γυναίκα που ήρθε σε σένα και της είπες, περίμενε να γίνεις 14 εβδομάδων, είπες πόσο. Έχει κυκλοφορήσει αυτό στην 14η εβδομάδα. Περίμενε να γίνεις 14 εβδομάδων για να σε εμβολιάσω και εντάξει, κόλλησε και τη χάνεις μετά. Ποιος φταίει. Με το που θα διαπιστωθεί ότι είναι έγκυος η γυναίκα, εκτός και αν πάει να ζήσει σε ένα νησί μόνη της. Όχι στη Μυτιλίνη βέβαια. Mm. Σε ένα νησί που ξέρω που να μην υπάρχει κανένα. Στη Ρο, που είναι, να είναι ολομόναχη. Εκεί ας πάει να μείνει και να μην εμβολιαστεί. Άρα σε οποιαδήποτε ηλικία της εγκυμοσύνης. Πρέπει να εμβολιαστεί άμεσα. Και μια δεύτερη ερώτηση, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση όσον αφορά το θέμα της υποχρεωτικότητας από την αρχή αυτό και προκειμένου. Τέλος πάντων, είναι αυξηθεί το ποσοστό, αλλά και εφαρμόστηκε στους υγειονομικούς. Για ηθικούς λόγους και μόνο, έπρεπε άποψη δική μου, ναι, να εμβολιαστούμε. Από άλλη λόγη, από σεβασμό προς τους ανθρώπους που εμείς ερχόμαστε σε επαφή πάλι, ναι. Πιστεύετε ότι πρέπει και άλλες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με κόσμο ότι πρέπει να εμβολιαστούν? Εγώ νομίζω ότι πλην των υγειονομικών, που επιβάλλεται να εμβολιαστούν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει γιατρός που εξετάζει ασθενή, εκτός και αν είναι εργαστηριακός. Αλλά ένας γιατρός ο οποίος βλέπει ασθενείς, εξετάζει, τους βλέπει να μην είναι εμβολιασμένος, αυτό για μένα είναι έγκλημα. Και είναι έγκλημα γιατί εάν τελικά ο ίδιος κολλήσει και κολλήσει την οικογένειά του, θα πει εγκλημάτισε έναντι στον εαυτό του. Αλλά πάλι είναι έγκλημα. Ακόμα και στον εαυτό του είναι έγκλημα. Σύμφωνα με τη θρησκεία μας, είναι έγκλημα το να παραυτοκτονήσεις. Πόσο μάλλον αν ο ίδιος φέρει τον ιό και κολλήσει τον ασθενή του. Αυτό και αν είναι εγκληματικό. Άρα λοιπόν για μένα είναι εγκληματικό ένας γιατρός ή ένας υγειονομικός που εξετάζει ασθενείς και έρχεται σε επαφή καθημερινά με ασθενείς να μην έχει εμβολιαστεί. Αυτός πρέπει να κάθεται σπίτι του και όχι, εγώ θα έλεγα ότι αυτός θα ήμουν λιγάκι πιο αυστηρός. Θα έπρεπε ο ίδιος να παραδώσει το πτυχίο του, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του και να κοιτάξει να κάνει μια άλλη δουλειά. Δηλαδή αυτή σήμερα στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια φάση που λέμε να προστατεύσουμε κάποιες ομάδες απέναντι στην νόσηση, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να έχουν μικρότερη ανοσιακή απόκριση από τον εμβολιασμό. Και έτσι έχουμε εισαγάγει τα μονοκλονικά και έτσι θα γίνουν και με τα χάπια. Σε αυτές τις ομάδες θα πάνε. Και ας πάρουμε ένα παράδειγμα ότι είναι η βάθεια, η ογκολογική άρρωστη που παίρνουν χημειοθεραπεία. Σκεφτείτε λοιπόν να σκεφτόμαστε εμείς πώς θα τους προστατεύσουμε αυτούς και την ίδια ώρα ο θεράπων γιατρός τους να είναι ανεμβολίαστος. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Ακόμα και εμείς που είμαστε εμβολιασμένοι, με τρεις δόσεις, να ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα με υπεύθυνη στάση κάνουμε rapid. Διότι δεν είμαστε άτρωτοι, το γνωρίζουμε αυτό. Και θέλουμε να προστατεύσουμε τους ασθενείς μας. Γιατί σκεφτείτε ότι η διασπορά σε μια κλινική είναι ό,τι χειρότερο. Το ζήσαμε στο πρώτο πανδημικό κύμα στην κλινική μας. Ένα μήνα κλειστή κλινική, ένα μήνα εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα και άνθρωποι με 1000 προβλήματα αναπνευστικά να μην μπορούμε να πιαστούμε από το ένα μέρος στο άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και μια στάση η οποία δεν έχει κανένα ίχνος υπευθυνότητας. Έτσι. Και για την υποχρεωτικότητα να πούμε. Ναι. Τελικά σας ευχαριστήσουμε για τον επιστημονικό σας λόγο σήμερα που ήταν μια όαση
μέσα σε όλα αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Το δικό μου ερώτημα αφορά έναν πληθυσμό που δεν επιτρέπεται ακόμα να εμβολιαστεί. Αφορά το σχολικό πληθυσμό του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά 6 με 12 ετών. Και επειδή αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να εμβολιαστούν, θα ήθελα τη συμβουλή σας για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε από τη διασπορά των κρουσμάτων μέσα στο σχολείο. Συγκεκριμένα θέλω να σας πω ότι η οδηγία που έχουμε είναι ότι όταν εντοπίσουμε ένα θετικό κρούσμα μέσα στο σχολείο, λέμε στα παιδιά να κάνουν του τμήματος rapid test και όσων έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους, και αν το rapid test βγει αρνητικό, την επόμενη μέρα να έρθουν στο σχολείο. Έχει όμως αποδειχθεί από την εμπειρία που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πολλές φορές τα rapid που βγαίνουν εκείνη τη μέρα αρνητικά ή την επόμενη, μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να βγουν θετικά. Και αυτό δημιουργεί μια αγωνία στους γονείς και στα παιδιά του και στους εκπαιδευτικούς, γιατί αν αυτά τα παιδιά συνεχίσουν να έρχονται στο σχολείο, σημαίνει ότι έχουμε μία διασπορά μέχρι που να εντοπιστεί σε δύο ή τρεις μέρες ότι γίνονται και αυτά θετικά στην διάδοση. Θα ήθελα να μας πείτε, είναι ασφαλής ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ζήτημα, δηλαδή να επιστρέφουν αμέσως τα παιδιά στο σχολείο, ή θα ήταν ασφαλέστερο να παραμείνουν για 4 ή 5 μέρες, δεν ξέρω ποιο είναι το διάστημα, μέχρι που να είναι σίγουρα τα αποτελέσματα που μας δίνει το ράπτη. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, παρά το γεγονός ότι έχω άποψη, θα προτιμούσα να μην σας την πω, για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ είμαι πάντα υπέρ του να υπάρχει οδηγία. Και την οδηγία αυτή πρέπει να την ακολουθούμε όλοι. Είναι καλύτερα να έχεις μια κακιά οδηγία από το να μην έχεις καμία. Και ο καθένας να κάνει ό,τι νομίζει, και άλλα να λέω εγώ, άλλα να λέει ο άλλος, άλλα να λέει ο τρίτος, και να γίνεται το έλα να δεις. Άρα λοιπόν, αυτό που σας λένε να κάνετε, αυτό να κάνετε. Αυτή είναι η οδηγία σήμερα. Ευτυχώς, από τον άλλο μήνα ή τον παραπάνω το πολύ, και τα 5 ετών και πάνω θα εμβολιάζονται. Άρα δεν έχουν κανένα λόγο να μην εμβολιαστούν. Να πάνε να εμβολιαστούν και εκείνα, έτσι ώστε να είστε ήσυχοι κι εσείς. Από ό,τι κατάλαβα, είστε εκπαιδευτικός. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Αλλά εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθείτε τις οδηγίες. Οι οδηγίες σήμερα λένε αυτά, αυτά θα κάνετε. Μην κάνετε τίποτα ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και για τον χρόνο σας. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι για την τρίτη δόση κρατέστερα με το mRNA ή το Pfizer. Όλοι αυτοί που είτε έχουν κάνει AstraZeneca στο παρελθόν, που είναι μια διαφορετική τακτική του εμβολίου, ή του Johnson & Johnson που ήταν μονοδοσικό. Πηγαίνοντας και κάνοντας την τρίτη δόση όταν θα έρθει ο καιρός. Έχουμε ακριβή εικόνα για το αν είναι εξίσου αποτελεσματικό σε σχέση με τις τρεις δόσεις Pfizer, μπορεί να χρειαστεί σε αυτό το κοινό συγκεκριμένα τέταρτη δόση, γιατί επειδή ήταν διαφορετική τακτική σε σχέση με την mRNA τακτική του Pfizer. Η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ ωραία και καλά έκανες και την έκανες, γιατί αυτή η απορία υπάρχει πάρα πολύ. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Όλα τα εμβόλια αυτά ευτυχώς στοχεύουν στο να κάνουν το κύτταρό μας να φτιάξει S πρωτεΐνη. Άρα είτε αδενοϊός είναι αυτός που κουβαλούσε το RNA για να δώσει την εντολή να κάνει την S πρωτεΐνη, είτε mRNA ήταν πάλι S πρωτεΐνη, θα φτιάξεις, είναι σαν να κάνεις το ίδιο εμβόλιο. Συνεπώς, αν έχεις κάνει δύο εμβόλια με AstraZeneca, η σύσταση είναι η τρίτη δόση να είναι mRNA. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι μπορεί να έχεις αναπτύξει, να έχεις κάνει ανοσία και εναντίον του αδενοϊού. Οπότε να πάρεις το εμβόλιο του αδενογιού και ουσιαστικά να μην κάνεις αντισώματα, γιατί θα καταστραφεί ο αδενογιός που κουβαλάει το RNA αυτό πριν προλάβει να το αποδώσει. Άρα λοιπόν η τρίτη δόση πρέπει να είναι mRNA. Και επίσης, γιατί μόνο με την mRNA έχει μελετηθεί το θέμα. Άρα εφόσον μόνο με αυτό μελετήθηκε, μόνο αυτό θα κάνουμε. Για ό,τι αφορά την Johnson & Johnson που ήταν μονοδοσικό, αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μία δόση δεν έκανε. Ήθελε δύο δόσεις και η τρίτη νομίζω ότι επιβάλλεται επίσης. Άρα και αυτοί που κάναν Johnson & Johnson θα κάνουν άλλες δύο.
Άλλο. Έχει μία πίσω έτσι. Ναι. Ουσιαστικά ο συνάδελφος μου απάντησε την ερώτηση που ήθελα. Από την άλλη, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Τα θητεία μας στο στρατό μας έκαναν τότε 3-4 εμβόλια. Τα οποία είχαν ελεγχθεί για πολλά χρόνια. Τα οποία όμως μετά δεν συνεχίστηκαν αυτό που ζήκαμε. Τι εμβόλια ήταν αυτά, θυμάστε? Όχι, αυτό που έκανε σε όλο τον αδικό πληθυσμό κατά τη διάμαση στον ελληνικό στρατό. Τώρα ποια ήταν αυτά, τότε δεν μας έλεγε το διάρκεια. Το ένα ήταν σίγουρα το Μπέσεζε, το οποίο έχει σήμερα καταργηθεί από τους, στους ενήλικες. Δεν γίνεται πλέον, έτσι δεν είναι. Ούτε και στα παιδιά γίνεται, ούτε στα παιδιά. Γίνεται μόνο στα νεογέννητα. Το άλλο ήταν, αν θυμάμαι καλά, το αντιτετανικό. Έτσι. Ναι, αυτό ήταν. Και νομίζω ότι ήταν πολύ... Αυτό το φέρνω σαν παράδειγμα, για να πάω μετά στην ερώτηση. Σταμάτησαν αυτά τα εμβόλια αφού εμείς απολυθήκαμε στον τόπο, προφανώς διότι δεν τα χρειαζόμαστε ή γιατί ίσως να καταπονείται ο οργανισμός. Όχι, δεν καταπονείται ο οργανισμός από τα εμβόλια. Να ξεχάσετε το αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ενδεχόμενο, δεν το ξέρω. Με βάση λοιπόν αυτό, όταν θα έρθει να κάνουμε την τρίτη δόση, για κάποιο πόσο διάστημα μπορεί ένας οργανισμός να αντέξει τα 30 μιλιγκράμμ Pfizer, αν θεωρήσουμε ότι ο ιός θα υπάρξει ακόμα και για τα επόμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε σε τέταρτη, σε πέμπτη δόση. Όπως είπα και πριν, για να απαντήσω στο τελευταίο αυτό που ρωτήσατε. Αν θα χρειαστεί τέταρτη δόση ή όχι, ακόμα δεν το ξέρουμε. Θέλω να πιστεύω ότι αν χρειαστεί, θα χρειαστεί μετά τον χρόνο. Αυτό το πιστεύω όμως εγώ. Εγώ σας το λέω αυτό, δεν ισχύει. Ξεχάστε το, μην το δέστε ότι έτσι είναι. Γι' αυτό λέω, αν συνεχιστεί για τα επόμενα... Δεν ξέρουμε. Μακάρι να μην χρειαστεί. Αλλά αν χρειαστεί, για να ζήσουμε, θα το κάνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να επιβιώσουμε και θα επιβιώσουμε κάνοντας εμβόλια. Τι θα κάνουμε. Πάντως αυτό που λέει στο clinical trials που σας είπα, υπάρχει μία πρόβλεψη η οποία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Εάν ο ιός γίνει ενδημικός, ας πούμε, μετά το καλοκαίρι, η ορότυπος του COVID να είναι μέσα στο πιθανό πενταδύναμο εμβόλιο που κάνουμε κάθε χρόνο, τετραδύναμο μάλλον, και να γίνει πενταδύναμο που κάνουμε για την γρίπη. Αν καταστεί ενδημικός, έτσι, γιατί η κορονοϊή το μάθαμε και στο Πανεπιστήμιο. Ήτανε Οκτώβριο με Μάρτιο. Αυτό ήταν η ενδημικότητά τους. Ήταν γνωστή. Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό δυνητικά. Υπάρχει μελέτη, αλλά δεν έχει φανεί να έχει ξεκινήσει. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει? Διότι είναι λογικό. Δεν έχει ακόμα εμφανίσει ενδημικότητα για να μπορούν να τη βάλουν στο πρόγραμμα. Επίσης, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ακόμα και το εμβόλιο της γρίπης ή του χρόνου ή σε δύο χρόνια ή τρία, δεν ξέρω, θα αρχίσουν να είναι και αυτά mRNA. Δηλαδή το mRNA, η τεχνολογία αυτή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή και εξαιρετικά εύκολη. Πολύ εύκολα φτιάχνεις εμβόλιο, πάρα πολύ εύκολα. Βάζεις μικροοργανισμούς και σου φτιάχνουν ό,τι θέλεις. Και αυτή η τεχνολογία θα προχωρήσει λοιπόν και σε πολλά άλλα εμβόλια. Ακόμα και όλα τα εμβόλια που σας ανέφερα πριν, πολλά από αυτά θα γίνουν με αυτή την τεχνολογία. Τώρα για τα υπόλοιπα εμβόλια που κάνατε στο στρατό, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι κάποιος γιατρός που θα σας βλέπει, δεν ξέρω αν είστε γιατρός ή όχι. Λοιπόν, κάποιος γιατρός που θα σας βλέπει πρέπει να σας εμβολιάσει για την ηλικία σας. Υπάρχουν εμβόλια που πρέπει να γίνουν, όπως σας έδειξα, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, στην ενήλικο ζωή που είναι πολύ λιγότερα και μετά στην μεγάλη ηλικία. Όταν αυτά περάσετε τα 60. Από εκεί και πέρα αρχίζουν άλλα εμβόλια, τα οποία πρέπει να γίνουν. Όταν είστε έγκυος πρέπει να κάνετε εμβόλια, όταν έχετε AIDS πρέπει να κάνετε κάποια εμβόλια. Αυτά όλα λοιπόν είναι γραμμένα και καταχωρημένα. Ο γιατρός σας πρέπει να ξέρει. Καλά κάνατε και τα κάνατε. Τα κάνατε για να προστατευτείτε όσο είστε φαντάρος. Παραδείγματος, η μενιγκίτιδα είναι κάτι πολύ συχνό που μπορεί να συμβεί σε ένα στρατόνα. Αυτό μπορεί, και πολύ καλά κάνανε και σας κάνανε εμβόλιο για τη μενιγκίτιδα. Και πολλά άλλα εμβόλια βέβαια που πρέπει να γίνουν αυτά. Άρα να συνεχίσουμε μερικές ερωτήσεις από το σπίτι που έχω. Ναι, ναι. Τα νεότερα εμβόλια παραμένονται, θα καλύπτουν ειδικά και τη μετάλλαξη δέλτα. Ήδη τα εμβόλια που υπάρχουν την Δέλτα την καλύπτουν σε ένα ποσοστό πάρα πολύ καλό που δεν αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε νέο εμβόλιο. Ο ίδιος Χρήστης ρωτάει. Στο εξωτερικό και ήδη στην Αγγλία οι επιστήμονες επιμένουν για την μη απέτηση εμβολιασμού στα παιδιά ή στο μονοδοσικό το πολύ εμβολιασμό στα παιδιά 11 με 15 ετών. Θα θέλατε να το σχολιάσετε? 11 με 15 ετών μονοδοσικό, το Johnson & Johnson. Δεν υπάρχει μελέτη για Johnson & Johnson σε μικρές ηλικίες.
Οι μόνες μελέτες που υπάρχουν για τις ηλικίες αυτές είναι μόνο με τη Pfizer. Η Moderna προσπαθεί να πάρει τώρα έγκριση, όπου να θα πάρει και αυτή πάντως για κάποιες ηλικίες. Και μάλιστα το μελετάει για τη μισή δόση, 50 μικρογραμμάρια αντί για 100. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πριν 10 μέρες διαγνώστηκα με πνευμοπηλία. Μπορώ να κάνω το εμβόλιο που έχω μελετήσει? Ναι, δεν υπάρχει αντέδειξη. Η θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει ετεροζυγωτία σε πάρα πολλά γονίδια. Είναι κάτι το οποίο, να ξέρετε, έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον, έχει πάρει σαφή θέση η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ότι δεν είναι αντένδειξη για χορήγηση εμβολίου. Επόμενη ερώτηση. Μετά την απάντηση των γιατρών ότι δεν μπορεί να γίνει τρίτη δόση αν έχει κάνει αλλεργία, θα ήθελα να ρωτήσω. Έχω κάνει 2 δόσεις Pfizer. Τρίτη δόση, ποιο πρέπει να γίνει? Ενώ δεν έκανε στην πρώτη, έκανε στη δεύτερη και σκοπεύει να κάνει τρίτη? Δεν το αναλύει. Κοιτάξτε, συνήθως όταν έχεις κάνει την πρώτη δόση του Pfizer, στη δεύτερη εξαιρετικά σπάνια μπορεί να κάνεις αλλεργία. Μήπως δεν ήταν αλλεργία αυτό και ήταν κάτι άλλο, δεν το ελέγχει καλύτερα? Ας πάει σε έναν αλλεργιολόγο, έχετε μια πολύ καλή αλλεργιολόγο εδώ, να το μελετήσει το θέμα. Μήπως τελικά κάνει ξανά Pfizer πάλι? Αυτό είναι που το είπαμε κιόλας, γιατί θεωρήθηκαν αλλεργίες και κάποιες καταστάσεις που ήταν ιδιαίτερα αγχωτικές και διστακτικές και φοβίες, έτσι. Και επειδή συνέβη, συγγνώμη και από αυτό, στο ιατρείο μου 2 φορές, να μου κάνει κρίση πανικού με φυσιολογικό ρόγκο και να κάνει συμπτώματα αλλεργικού αναφυλακτικού σοκ με βήκα, δυσπνία κτλ. Πάλι με φυσιολογικό ρόγκο. Άρα δεν ήταν αλλεργική αλλεργία. Συνεπώς μάλλον δεν ήταν. Ναι. Ακριβώς. Νομίζω και το ΦΕΚ εξαίρεσης είναι πολύ σαφές για ποια συστατικά μετά από τεκμηρίωση αποκλείονται του εμβολιασμού για περίπτωση αναφυλακτικών αντιδράσεων. Ότι ο Δεσπότης εδώ έχει κάνει εγκύκλιο και αναφέρει ότι όσοι ιερείς δεν εμβολιαστούν, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα μη εμβολιασμού ιερέων, θα σταματήσουν να μισθωθούν. Άρα ο Δεσπότης εδώ της Μυτιλήνης είναι υπέρ της υποχρεωτικών των ιερέων, ναι, που έρχονται σε επαφή με τις άλλες κατηγορίες πιστούς. Κατά τη γνώμη μου, μπράβο σας. Έχουμε κάποιον άλλο? Νομίζω. Και ακόμα μία online, μία τελευταία. Ωραία. Σε περίπτωση κρίσης κορτιζόνης, μετά από πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να κάνει κάποιος την τρίτη δόση Pfizer? 3 μήνες. Νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Απαντηθήκαν πολλά από τα ερωτήματα τα οποία υπήρχαν απορίες. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Βοηθήσατε πολλούς να λύσουν τους προβληματισμούς τους και από εδώ και στην αίθουσα και από το σπίτι. Όσοι θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την προσπάθεια που κάνανε προκειμένου να μεταδοθεί αυτή η εκδήλωση να φτάσει μέχρι στα σπίτια. Έγινε, νομίζω, για πρώτη φορά γίνεται τέτοιου είδους δοκιμή και πέτυχε. Θα σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και εσάς, κύριε καθηγητές. Νομίζω ότι αν χρειαστούμε κάποια άλλη φορά, και ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, ότι θα μας συμπαρασταθείτε και θα είστε στο πλευρό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας.